διάφορο, εγώ πήρω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες! Καμ του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε, ελάτε στην παρέα μας, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να τα κάνουμε όλα γιάχμα και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια, μία ζουμουσάδα όπως εσείς και εμείς ξέρουμε. Εδώ είμαστε, Κωστής Τσιτσαρός στο μικρόφωνο, έφερε το μπουτσουνάρα μου, έχω σωτήρι να σκαλάτσι, είναι τα κάμισα αδερφέ μου! Πίσω από τον πλιμπλίκι, ελάτε γιατί στην πορεία έχουμε ωραία πράγματα να πούμε και σήμερα, όπως κάνουμε σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα. Κληρώνουμε και σήμερα καταπληκτικά πράγματα. Δεν έδωσα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα, ούτε χθες ούτε προχθές. Δώσαμε υπέροχα δώρα. Σήμερα μην ξεχαστώ να βγάλουμε την κοπέλα που κέρδισε το tablet. Δώσαμε tablet Lenovo αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα δίνουμε ένα υπέροχο και πάλι δώρο από το Ακροπολείο Μιχάλης. Εκλεκτό. Θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο Ακροπολείο. Ό,τι πήρα από εκεί δεν. Τίποτα δεν ήταν λιγότερο από υπέροχο. Όπως και το Ακροπολείο Άγγελος. Δεν το λέω επειδή τα παιδιά είναι φίλοι. Δεν το λέω επειδή δίνουν τσακούλες στον κόσμο. Είναι εκλεκτά. Και όσοι πήγατε το ξέρετε. Τα κρέατα ενός μήνα λοιπόν από το Ακροπολείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Και από το χορηγό πρώτης ώρας που είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μια εντεκάδα καταπληκτικά δώρα με υπέροχες κληρώσεις. Δώσαμε μέχρι τώρα αφιγραντήρα, αρτοπαρασκευαστή, φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρική σκούπα, smartphone, γεννήτρια ατμού, καφετιέρα, tablet και σήμερα δίνουμε ένα σετ περιποίησης προσώπου από τη Philips. Κανονικά βέβαια θα έπρεπε να το στείλουμε στον Καρθία με τέτοια τεράστια ζημιά που έπαθε ο άνθρωπος, να του φτιάξουμε λίγο το πρόσωπο, έτσι δεν είναι, γιατί το χαλάσαμε. Μόλοπες αυτά, ουλές, βαφιές σχισμές, του χαλάσαμε τη μόστρα του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν, η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια εμπειρίας, δίνουμε ένα σετ περιποίησης προσώπου. Οι κυρίες προφανώς θα ξέρουν τι είναι αυτό και θα το εκτιμήσουν. Από τη Philips, το επισημαίνω, γιατί είναι και μια σημαντική μάρκα, κοντά στα 100 ευρώ η αξία του. Αυτά είναι τα δύο δώρα μας. Να πω ότι όσοι μπαίνετε στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ σήμερα, έχετε και εκεί την ευκαιρία να κερδίσετε καταπληκτικά πράγματα. Μία κουζινομηχανή Bosch. 120 ευρώ. Μπαίνετε, η Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπαίνετε, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και το βράδυ. Κληρώνετε απλά ένας από εσάς για μια κουζινομηχανή Bosch. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα, υπέροχες κληρώσεις. Εδώ εμείς σήμερα κληρώνουμε σετ περιποίησης προσώπου. Να πω φυσικά χορηγός πρώτης ώρας είναι επίσης το καφέ μάγαζο. Ό,τι θέλετε για το καφέ σας το στείλουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr να δείτε. Καφέ σε εσπρέσο βέντο, υπέροχα αρώματα από Γουατεμάλα, από Αιθιοπία, από Κολομβία. Και βέβαια δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια οι δύο ψιταριές μας. Καλύτερος γύρος της πόλης. Και μπέργκερς και κλάπκες και παστές και εδώ το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας 837-166 και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. Χθες δώσαμε δύο τραπέζια, θα ξαναδώσουμε και τραπέζια και προσκλήσεις για το θέατρο και δώρα από την ηλεκτρονέτ και ό,τι μπορούμε. Μεγάλη τεράστια υπόθεση ο κόσμος όλος να έχει αντιληφθεί τι ακριβώς παίχτηκε. Τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι δεν περισσεύει ούτε ένας πλέον να μην έχει καταλάβει τι διαδραματίστηκε τις τελευταίες μέρες. Τι έχει συμβεί. Πώς εκπονήθηκε από κάποια από τα γνωστά σάπια μυαλά ένα σχέδιο για να στερήσουν από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά αφού δεν μπορούσαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ καν να μπω σε συζήτηση μάλιστα με κάποιους από εμάς που λένε ότι ναι, αλλά στην Τρίπολη. Καλά, θέλετε να μπούμε σε τέτοιο μονοπάτι συζήτησης. Εσείς τι λέτε, αν παίζαμε εδώ και διαλύαμε τον Ολυμπιακό, που έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, είδατε, δεν μπόρεσε να κερδίσει τον αποδεκατισμένο Βάζελο. Τον διαλυμένο, με κάτι τριτοτέταρτα έπαιξε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Καραϊσκάκης. Θα κερδίσαμε εδώ τον Ολυμπιακό, θα παίρναμε εσύ πόσους πόντους Αβάτζο και θα πηγαίναμε στην Τρίπολη με την ίδια ψυχολογία. Και είδατε ότι μεσοβδόμαδα
που απλά δεν έγινε ο αγώνας γιατί κιότεψαν οι άλλοι, γιατί φάνηκαν δειλοί, γιατί κόλωσαν να παίξουν προκειμένου να γλιτώσουν το διασημό. Δεν τους ενδιέφερε καθόλου ούτε το τι θα πει ο κόσμος έξω, ούτε ότι διασύρθηκαν στα μάτια όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας, αλλά και στα μάτια κάποιων δικών τους οπαδών που ντρέπονται πλέον για αυτό το ερυθρόλευκο συνονθήλευμα. Βλέπετε λοιπόν πώς πηγαίνεις, με τι ψυχολογία πηγαίνεις να παίξεις. Με τι ψυχολογία πηγαίνεις. Μέσα στην εβδομάδα, αφού απλά αναβλήθηκε το παιχνίδι, αφού ματαιώθηκε, πείτε το όπως θέλετε, πάμε και κάνουμε μια φοβερή εμφάνιση στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Το πρώτο ημίχρονο ειδικά, χάρμα ιδέστε η ομάδα. Δεν επηρεάστηκαν οι παίκτες καθόλου και είπαμε μπράβο. Μετά όμως, το θέατρο σκιών, μετά από αυτή την αηδία στο δικαστήριο με την επιπρόσθετη έκθεση την τελευταία στιγμή που κατάλαβαν ότι εδώ τι κάνουμε, πάνε να μας τρυπήσουν πάλι. Πάνε να κάνουν πράξη αυτό που είπε ο γραφικός Γυραλαίος. Το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον ενδιέφερε να το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Δεν είπε θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καταλάβαμε παιδιά από την αρχή. Επειδή καταλαβαίνω ότι η ψυχολογία είναι έτσι, άνω κάτω. Πότε οργή, πότε απογοήτευση, πότε τρέλα, πότε πάθος, πότε πίστη. Θα ξαναπώ αυτό που είπα από τη Δευτέρα, το πρωί. Ούτε μυρολόι, ούτε κλάψα, ούτε με ψημυρία. Όποιος φοβάται να πάρει σκύλο. Όποιος φοβάται να πάει να βάλει συναγερμό στο σπίτι. Όποιος φοβάται πάει και κοιμάται. Έτσι έμαθαν και οι προηγούμενοι από εμάς και οι πιο παλιοί και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Έτσι. Έτσι κόντρα σε όλους. Όποιος λοιπόν δεν το πιστεύει, όποιος λιποψύχησε, θα κάνει το χατήρι σε αυτούς που θέλουν να μας τραβήξουν το χαλάκι κάτω τα πόδια. Ας δούμε και τι θα βγάλει η Εφέσον. Ας περιμένουμε. Εδώ βλέπετε στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός. Δεν έλαβε η κυρία Σκουλαρίκη, δεν έλαβε υπόψη της τίποτα. Η ίδια που για το κολοδάχτυλο του Χιμένεθ, από έναν ως 6 μήνες λέει ο νόμος, πήγε και τον τιμώρησε με 15 μερούλες. Έλα μωρέ. Η ίδια αθλητική δικαιοσύνη που πέρσι ανακάλυψε τον όρο ήπια βία. Δηλαδή ήπια βία. Έρχομαι και είναι ήπια η βία. Είναι εντάξει ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει και η μη ήπια βία, υπάρχει σκληρή βία. Εδώ εντάξει μωρέ τώρα ήπια βία. Γελάει όλη η κοινωνία. Όλη η κοινωνία γελάει. Χθες ο παδί της ομάδας μπήκαν στην ΕΡΤΡΙΑ για να διαβαστεί στον αέρα η ανακοίνωση των συνδέσμων που καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν σε πρώτη φάση αύριο στην Καμάρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το ξαναλέω στην Καμάρα στις 6 το απόγευμα και πρέπει να είναι πάρα πολύ ηχηρό το μήνυμα, πρέπει να είναι τεράστια η μάζα των ανθρώπων που θα βρεθούν εκεί για να στηρίξουν τον ΠΑΟΚ, πρέπει να είναι λαοθάλασσα αύριο στην Καμάρα, πρέπει να δοθεί μήνυμα. Πολύ ηχηρό μήνυμα. Ήδη το έχουν πάρει κάποιοι που δεν κατάλαβαν μάλλον ότι άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση. Άγνοια έχουν. Τόσο θράσος έχουν. Τόσο μη επαφή με την πραγματικότητα. Κατάλαβαν τι έχουν κάνει τώρα. Μάλλον δεν κατάλαβαν. Έτσι όμως είχαν μάθει τόσα χρόνια να δέχεσαι παθητικά τη σφαλιάρα και να κάθεσαι. Και εννοώ διοικητικά, γιατί ο λαός ποτέ δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Ποτέ, ποτέ δεν έσκυψε κεφάλι. Απλά διοικητικά περάσανε διάφοροι περίεργοι που ποτέ δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος του λαού, της ιστορίας της ομάδας που πρεσβεύουν τα 4 γράμματα. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε τώρα στο σημείο, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν αλλιώς, να κατέβει και πάλι ο κόσμος στο δρόμο. Για να τους εξηγήσει, για να καταλάβουν, για να πάρουν το μήνυμα. Μέσα στην ανακοίνωσή τους που τη δημοσιεύσαμε βεβαίως και στο zoomusu.gr, είναι μακροσκελέστατη, τη διαβάσατε, την ακούσατε, μέσα σε όλα αναφέρεται και το ότι όλοι πρέπει να είμαστε στην Καμάρα 5η 8 Τρίτου στις 6, το ξαναλέω.
πάρα πολύ δυνατή ανακοίνωση. Για στο στόμα σας είπαν εκατομμύρια άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτήν την ομάδα. Το είπαμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πείραξε την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έβγαλε μια ανακοίνωση μετά, η οποία για μια ακόμα φορά εξόργησε τον κόσμο. Πραγματικά εξόργησε τον κόσμο. Πολλοίς κόσμος αισθάνθηκε πραγματικά, το ξαναλέω, ντροπή. Ανακοίνωσε η ΕΡΤ ότι καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εισβολή οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας, ούτε καν αναφέρει το όνομα ΠΑΟΚ, σε στούντιο της ΕΡΤ 3 κατά τη διάρκεια εκπομπής, σε ζωντανή μετάδοση, διακοπή της κανονικής ροής του προγράμματος, συνιστά βαθιά αντιδημοκρατική πράξη και. Εντάξει, okay. Γιατί να μην δοθεί δηλαδή ο λόγος? Πείραξαν κανέναν τα παιδιά? Ε? Πείραξαν κανέναν? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. ΕΡΤ. Δεν πληρώνουμε όλοι? Ο Μαρινάκης πήγε και πήρε το Μέγκα και το έκλεισε. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι αντιδημοκρατική πράξη να αντιμετωπίζει το ΠΑΟΚ σαν ένα ομάδα από άλλη χώρα? Δεν είναι όλη αυτή η αδικία που στήθηκε για να τους στερήσουν ένα πρωτάθλημα? Τόσο δηλαδή? Τόσο πολύ πείραξε την ΕΡΤ? Τέλος πάντων, ξαναλέω, η ανακοίνωση, επειδή είναι μακροσκελέστατη και έπρεπε, θα φάω όλη την εκπομπή να τη διαβάσω, έχει και σημεία μέσα που είναι μηνύσιμα. Λοιπόν, υπάρχει και στο site μας, στο zoomusu.gr, υπάρχει και στον τοίχο μας και παντού. Και παντού. Με πολύ αναλυτικό τρόπο, πάρα πολύ δυνατή γραφή, αυτός που την έχει γράψει έχει πολύ δυνατό τρόπο, είναι πολύ καταρτισμένος, με σωστό λόγο, με επιχειρήματα, όχι με κραυγές. Το θέμα πέρα από όλα αυτά όμως είναι η Κυριακή. Το θέμα είναι η Κυριακή. Το θέμα είναι το μάτς με την ΑΕΚ. Εκεί είναι η αρχή όλων. Ναι, θα γίνουν κινητοποιήσεις. Ναι, θα δικαστεί στην Εφέσον. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει δίκη φαρσοκομωδία. Ότι θα επιστραφούν οι τρεις βαθμοί. Ότι δεν θα δοθεί ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, αυτό το οποίο έκλαιγε χρόνια, κλαίει η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στα χαρτιά, αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός με το Βάλνερ, τώρα πάει να κάνει το ίδιο η ΑΕΚ. Πάει να κάνει το ίδιο, αλλά μουλοχτά, δεν μιλάμε καθόλου, έτσι μας βολεύει η κατάσταση. Πήγε ο νέος συνέτερος Ολυμπιακός, τα έκανε όλα γιάμπαλο, με το τίποτα, 30.000 άνθρωποι, δεν κουνήθηκε φίλο, ένα ανοιχτό ρολό χαρτιού που τον βρήκε, το ξαναλέω, στην κουκούλα, έστησαν εκεί πάνω ολόκληρη φαρσοκομωδία. Απλά δεν ήθελαν να παίξουν. Ήρθαν, το λέγαμε τις μέρες πριν το παιχνίδι, ότι ήρθαν για να διακόψουν το παιχνίδι, για να μην κάνουν το παιχνίδι καν. Και έτσι λοιπόν, ερχόμαστε την Κυριακή. Την Κυριακή θα πρέπει οι παίκτες να αφήσουν πίσω τους την κακή παρένθεση της Τρίπολης και να μπουν να αγωνιστούν. Αυτό που λέμε εβδομάδες τώρα στο σερί, εβδομάδες που η ομάδα πετούσε. Εβδομάδες, τι λέμε όλο το διάστημα, αυτό λέμε και τώρα. Το νου σας, ρε μάγκα. Αυτό το λέμε. Νου σας, καλά, αυτό λέμε εμείς. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν προπονητής? Αν ήμουν μασέρ, αν ήμουν αρχηγός, αν ήμουν παίκτη του ΠΑΟΚ, εξοφυλαρούχας, αν ήμουν ο φροντιστής, τι θα έκανα? Θα έπιανα τις δηλώσεις του Μπακάκη, ενός Μπακάκη, που μόνο και μόνο το όνομά σου είναι υποκοριστικό. Αν σε λέγαν Μπακάρα, μπορεί να σε λαμβάναμε πολύ σοβαρότερα υπόψη μας. Σε λένε όμως Μπακάκη. Ένας Μπακάκης λοιπόν, παίκτης ΑΕΚ, εκεί είπε, εντάξει, είμαστε σε όλα ανώτεροι, πάμε να τελειώσουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι και να φύγουμε. Εμείς είμαστε. Εντάξει. Ο άνθρωπος αυτό πρέπει να πει, αυτό μπορεί και να πιστεύει κιόλας. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στην ομάδα? Φωτοτυπία, εκτύπωση, τη δήλωση σε κάθε μονοπάτι μέσα στο γήπεδο. Στη μεσύμβρια, στα ντους, στους διαδρόμους, στα αποδυτήρια, στο εστιατόριο, να βλέπουν αυτό. Είμαστε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ σε όλα. Πάμε να πάρουμε τον μπάτσα να τελειώνουμε. Λέει, τι τώρα, τι μας νοιάζει, λέει, ποιες αφαιρές βαθμών και ποιες διαφορές και τέτοια. Σχεδόν, όχι σχεδόν, υποτιμητικά, απαξιωτικά. Κάνε φωτοτυπία και βάλτε το να το βλέπουν. Περιμένουμε την Κυριακή, πέρα από όσα θα κάνει ο λαός.
πέρα από όσα θα κάνει ο Ιβάν, το νομικό επιτελείο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για να έχει όλο αυτό αντίκρισμα, την Κυριακή πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Είναι η μητέρα των μαχών, είναι ο αγώνας της χρονιάς. Πρέπει την Κυριακή να ξαναδούμε την τρέλα στο βλέμμα του Πασχαλάκη, το πάθος στο βλέμμα του Μάτος, την αυταπάρνηση στο Βαρέλα, την ηγετική φυσιογνωμία του Βιερίνια, την εκτελεστική δυνότητα του Πρίγιοβιτς, το πάθος του Πέλκα. Όλη η ομάδα πρέπει την Κυριακή να δώσει απαντήσεις. Την όποια απογοήτευση υπάρχει, που την είδαμε στην Τρίπολη, δεν ήταν αυτή η ομάδα που θαυμάσαμε όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο, αυτούς τους μήνες, δεν ήταν. Δεν υπήρχε ψυχολογία, δεν υπήρχε πάθος, σαν να τους αφαίρεσες από μέσα την ψυχή. Σαν να παίζαν μόνο τα σώματα, χωρίς να υπάρχει καρδιά και ψυχή. Τα λάθη, τα εύκολα, σαν να μην το πίστευαν, παιδί μου. Πέρα και του Αστέρας, και προς τιμήν του, έπαιξε μόνο ο πάθος είχε. Απάντησε στον κύριο Χιμέρεθ που λέει: Κοίτα, μπήκε ο Αστέρας, λέει να μας πάρει βαθμούς. Σόπαρε! Δεν ξέραμε ότι πρέπει όλοι να σηκώνουν τα πόδια για να κάνουν τεστ. Σοβαρά μιλάς. Άκου σκεπτικό. Και ατρόμητος λέει: Και ο Αστέρας μπήκαν, λέει να μας κόψουν βαθμούς. Δεν ξέραμε ότι πρέπει να είναι εκεί για να κάνουν τις κολομπίνες. Να σαϊρίζουν να πούμε με φτερά. Αλήθεια, άκου σκεπτικό, ρε, άκου σκεπτικό. Απίστευτο μου φαίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν το νου μας την Κυριακή θα πρέπει όποια απογοήτευση, όποια μελαγχολία, όποια στεναχώρια, όποια οργή να τη μεταφράσετε σε πάθος. Να μπείτε μέσα, να πάρετε τους βαθμούς, να δείξετε σε όλη την Ελλάδα ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος αξίζει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Και μη θεωρείτε τόσο πολύ δεδομένο ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει πουθενά βαθμούς. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Σας το είχα πει και πριν τη Λάρισα, σας το είχα πει και πριν τον Ατρόμητο, σας το είχα πει και πριν τη Λαμία. Δεν είναι, προσπάθησαν την ΑΕΚ τώρα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, ξεσαλώσανε. Πρωταθλήτρια αυτά, πανάξια έτσι, αλλιώς διαβάζεις και λες, για καθίστε ρε παιδιά. Αυτή η ΑΕΚ, αυτή εδώ. Αυτή εδώ που εκμεταλλεύτηκε τι, που με τρυπήσανε. Λάθος το μείον 3 που ακούω συνέχεια. Ποιο μείον 3 ρε παιδιά. 3 που θα έπρεπε με τον Ολυμπιακό και 3 που μου στερήσανε 6. Για να μην πω άλλους 3 που θα έπαιρνα στην Τρίπολη αν πήγαινα με τέτοια ψυχολογία με φτερά. Με πόσα θα πήγαινα με Ρωσοτήρι, με συν 4. Στην Τρίπολη το ίδιο πας. Όταν είσαι συν 4, ξέρεις τι λες. Και ισοπαλία, να ρε, τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει. Και ξέρετε που φάνηκε αυτό. Φάνηκε στην πρεμούρα στο τελευταίο λεπτό. Όλοι μπροστά, άιντε. Γιατί δεν αρκούσε το 2-2. Και εκεί που είναι το μυαλό θολωμένο και εκεί που έχει επέλθει κούραση, που πας αντί να κάνεις γιώμα ρε Μαουρίσιο, κάνει μια καμινάδα εκεί γαμημένη, κάτι να την καμινάδα να πάει στην ευχή της Παναγίας και του Θεού, να μην τη δει άνθρωπος την μπάλα. Πασούλα εκεί δεν μας παίρνει τελευταία στιγμή να γίνει το λάθος. Θα μου πεις, άλλαξε κάτι, ποτέ δεν ξέρουμε αυτό το πονταλάκι. Αλλά τέλος πάντων δεν στεκόμαστε εκεί, τελείως αυτό είπαμε. Δικαιούνται όλες οι ομάδες να κάνουν και μια κακή εμφάνιση, να κάνουν μία ήττα. Αυτά τα παιδιά, λυπάμαι πολύ που κάποιοι περίμεναν 4 μήνες να βγουν για να αφορήσουν πάλι. Και ξαναλέω, αν είναι πάλι ομάδα, σήκε με καντάρ. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά να είσαι ΠΑΟΚ και να περιμένεις το στραβοπάτημα μετά από 16, 17, 18, 19 σερή νίκες με μπαλάρα, με τριάρες, με τεσσάρες μέσα έξω. Να περιμένεις το στραβοπάτημα, μοιάζει και το λέω συνέχεια με αυτόν ο οποίος βλέπει το παιδί του να περπατά περήφανα στο δρόμο όλο, όλοι να λένε μπράβο, να το ο Λεβέντης, να το ο καλύτερος, να το πιο σωστό άτομο, να καμαρώνεις όλο το διάστημα και μόλις κοντάψει και πέσει να πας από πάνω και λες ούρε άχρηστε, ούρε ξεφτυλισμένε που έπεσες, δεν μπορείς να περπατήσεις, ντροπή σου ρε. Και μάλιστα να βγάζεις και κολαούζο σε όλους και να κοιτάξτε ρε, δεν μπορεί να περπατήσει ο άχρηστος, ο τίποτας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μην πείτε ότι είναι διαφορετικό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όσοι λοιπόν περιμένατε το στραβοπάτημα ήρθε, ικανοποιηθήκατε, εντάξει. Ιτήθηκε η ομάδα, γιατί σκάσατε. Και περισσότερο δεν μιλάω για οπαδούς ομάδας, μιλάω για άλλους που έχουν μικρόφωνα και περιμένανε πώς και πώς. Δυστυχισμένοι όλο αυτό το διάστημα, τι να πούμε που πετάει, τι να πούμε. Για τον Λουτσέσκο, για τον Πασχαλάκη, για τον Μπέλκα, για τον Πρίγιοβιτς, τι να πούμε. Για τον Αζεβέδο, ο Ντεμέχ χοντρός.
Να πούμε για ποιον να μιλήσουμε από όλους. Που η ομάδα πετάει, που την παραδέχονται ένας μετά τον άλλον. Ο ένας μετά τον άλλον. Να βγαίνουν οι προπονητές και να υποκλίνονται. Κύριε Βασιλάκη, θα ζητήσετε συγγνώμη την Κυριακή. Στην Αθήνα Κυριακή που είδατε ότι δεν τον βρίσκει καθόλου, λέει. Δεν τον βρίσκει, λέει, τον Μπρίγκοβιτς. Στο πέναλτι. Να σου ξανά! Να σου οι αρχιμακάκες που βγαίναν και λέγανε ο Χαλίφης και ο Χαλίφης και να πάλι ο Χαλίφης, ο Χαλίφης. Ο Χαλίφης, ε, αυτός είναι ο Χαλίφης, ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. 9 αγωνιστικές και κλεισμένων με αφαιρές βαθμών, με τέτοιες διαιτησίες. Και είναι αυτός ο Χαλίφης. Ένας θα έχει τα κάκαλα να βγει μετά, αν το πάρει ΑΕΚ. Να βγει και να πει συγγνώμη. Πού να βγει. Πού να βγει. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ένα πράγμα. Πρώτον, αύριο να είμαστε εκεί, στην Καμάρα, για να δοθεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε αυτούς που έπαιξαν με την ψυχολογία μας, που έπαιξαν με τα νεύρα μας, που έπαιξαν με την νοημοσύνη μας, που νομίζουν ότι τα πράγματα είναι όπως ήταν παλιά. Που νομίζουν ότι θα το δεχτούμε παθητικά, ότι ο κόσμος θα το δεχτεί. Προσέξτε, άλλο δεν έγινα ΠΑΟΚ λόγω των πρωταθλημάτων και λόγω των κυπέλων. Άλλο αυτό, κανένας μας δεν έγινε. Γι' αυτό εχθές έβαλα το ποστάρισμα. Μπαμπά, τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με όλα αυτά που έγιναν. Τι θα κάνουμε, μπαμπά. Παιδί μου, θα γίνουμε, γινόμαστε περισσότεροι. Τι κάνουμε τώρα, μπαμπά, με όλα αυτά που κάνουν στον ΠΑΟΚ μας. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Γινόμαστε περισσότεροι. Υπάρχει κανένας που τα τελευταία 33 χρόνια έγινε ΠΑΟΚ λόγω των πρωταθλημάτων. Να μου τον δείξετε. Προσέξτε όμως. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Άλλο δεν γίνομαι ΠΑΟΚ λόγω των τίτλων, λόγω της εφήμερης χαράς, ζουμπτρια λαριαλό. Και άλλο πρέπει παθητικά να δεχτώ το θάψιμο που μου έκαναν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συγγνώμη, το ότι είμαστε ρομαντικοί, το ότι έχουμε άλλα κίνητρα και όχι το πανηγυρτζίδικο. Αλλιώς θα επιλέγαμε άλλη ομάδα. Το ότι είμαστε έτσι λοιπόν και δεν γίναμε ΠΑΟΚ λόγω των πρωταθλημάτων δεν σημαίνει ότι πρέπει παθητικά να δεχτούμε αυτό που μας σερβίρανε, που μας ετοίμασαν. Είδαν, θα στραβώσει κάπου ο ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε, σου λέει, και κλεισμένο το θυρόν. Αξιγά, μην τα πάρει όλα τα μάτς. Αποκλείστηκα από ένα χωριό. Αλλαγή προπονητή. Αυτά στην αρχή δεν περπατάει. Χαμένοι βαθμοί με λεβαδιακούς, με Απόλλωνες. Άσου, αυτό δεν ασχολούμαστε. Δεν υπήρχε λόγος να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός τους. Όταν όμως μπήρε προς το τρένο και άρχισε η ιστορία και περιμένανε, δεν θα στραβώσει στο Αγρίνιο. Χλάτς, χλούτς που έλεγε και η Τουλάρα στο Αγρίνιο. Χλάτς, χλούτς και στα Γιάννενα. Όπ, σου λέει, η πρώτη απόπειρα του μηχανισμού που πήρε μπρος ήταν στα Γιάννενα. Ντε και καλά να πείσουν τον κόσμο όλο ότι έχουν γίνει έκτροπα. Εκεί τη μυριστήκαμε. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την ομάδα με τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τι θα κάνουμε? Το ύπουλο που μάθαμε τόσα χρόνια. Έτσι ξέρουμε, σου λέει. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα βρούμε τρόπο. Και σχεδόν το περιμέναμε ότι αυτοί θα έρθουν για να μην παίξουν έτσι όπως είναι σε άθλια κατάσταση. Θα έγραφε για πρώτη φορά σκορ σερών μέσα στην Τούμπα. Σκορ σερών θα είχαμε. Το θυμάστε το σκορ στις Σέρες? Μέσα στη βροχή. 6-1. Τέτοια σκορ φοβήθηκαν αυτοί. Και χέστηκαν επάνω τους. Στα λευκά σορτσάκια τους. Βγήκε το σκατό στην κάλτσα. Τώρα λοιπόν, εσύ που φοράς τη φανέλα του ΠΑΟΚ, εσύ που μας έδειξες τι μπορείς να κάνεις, εσύ που είσαι ο άξιος πρωταθλητής, ό,τι και να γίνει για μένα, ό,τι και να γίνει. Γιατί θα βρεθούν, τους ξέρουμε. Είναι αυτοί που μας λέγανε μετά από το μάτς με το Σπανάθα, και σιγά θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, λέει, αφού έχασε τη Λάρισα. Βρε μπούφο, το ίδιο πράγμα είναι, το ξαναλέω, να πας με συν 4 στην Τρίπολη. Ίδια ψυχολογία έχεις όταν βλέπεις ότι σε τρυπάνε από παντού. Και έχει πάρθει απόφαση να μην το πάρεις εσύ, ότι τα κύμια σαν πράσινος, κόκκινος και κίτρινοι γίνανε ένα πράγμα. Το είμαι με την ίδια ψυχολογία, θα πεις, να παίξεις, ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Άρα λοιπόν, απευθυνόμαστε σε εσάς, και αν δεν ακούτε εσείς οι ίδιοι, ακούν οι φίλοι σας, οι παρέες σας, τα στέκια σας, οι συγγενείς σας. Σε εσάς που φαράτε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, Δημητράκη Πέλκα, Αντελίνο Βιερίνια,
Εσύ Πασχαλάκη, εσύ Μάτος, εσύ Βαρέλα. Λέω αυτούς που τράβηξαν το κάρο που είναι ηγέτες. Εσύ Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς. Εσείς λοιπόν, εσύ διακομπήσεις Βαρ. Την Κυριακή είναι η τεράστια ευκαιρία σας. Αποστομώστε αυτούς οι οποίοι πάνε να σας το πάρουν στα χαρτιά. Αποστομώστε και τον άλλον που του το πάσαρε του κίτρινου. Αποστομώστε αυτόν που κιότεψε, αυτόν που δίλιασε, αυτόν που έγινε ρίψα σπής. Πέταξε την ασπίδα του και έφυγε τρέχοντας. Μην τυχόν και διασυρθεί. Καμία, όπως βλέπετε, κανένας εγωισμός. Και προσπάθησαν οι διάφοροι παπαγάλοι τους να μας πείσουν ότι είναι ίδιο ένα γεμάτο κουτί μπύρας μεγάλο σε ένα κεφάλι ανοιγμένο με ένα ρολό χαρτί ανοιχτό που ξαναείπα, αν το ρολό ήταν κλειστό θα μιλούσα τελείως διαφορετικά για αυτόν. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή δώστε τους απάντηση. Την Κυριακή κλειδώστε το μάτς της Τρίπολης σε ένα κελάρι σαν να μην συνέβη ποτέ. Συνεχίστε από εκεί που το αφήσατε με τον Πανιόνιο στο κύπελο. Παίξτε την μπαλάρα σας. Παίξτε για το λαό που από το βράδυ της Κυριακής έχει χάσει τον ύπνο του. Έχασε την ηρεμία του. Νιώθει ότι του τσαλαπατάνε τον εγωισμό, την αξιοπρέπεια. Νιώθει ότι είναι κάτοικος δεύτερης κατηγορίας, μιας άλλης χώρας. Νιώθει παραπεταμένος, νιώθει προσβεβλημένος. Εσείς όμως φοράτε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εσείς θα τον εκτοξεύσετε και πάλι. Και λέω ένα πράγμα, το είπα και χθες. Ποιος είναι αυτός, και εδώ δεν χωράει το αυτός ένα μηδέν, ποιος είναι αυτός που θα το πάρω με πόντους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που θα στεφθώ εγώ πρωταθλητής και θα έρθει να μου το πάρει στα χαρτιά. Ποιος να μας τον δείξει. Ποιο δικαστήριο, ποιος πολιτικός, ποιος παράγοντας θα έρθει. Ποια ομοσπονδία θα έρθει να μου πάρει αυτό που θα πάρω στα χαρτιά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι νίκη την Κυριακή. Εγώ αυτά τα 4-5-0 τα ακούω βερεσέ και εγώ γουστάρω. Τρέλα, γκάβλα είναι να κάνουμε ένα 5-0 την ΑΕΚ. Μισό μπορώ, μισό μηδέν να πάρω το τρίποντο. Αυτό με ενδιαφέρει την Κυριακή. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα δώσουμε γραμμές στον αέρα να μιλήσετε εσείς. Συγχωρέστε μου λίγο αυτές τις μέρες, αλλά και εγώ έχω τρελαθεί πραγματικά από την Κυριακή. Άλλα πράγματα θέλω να πω, άλλα μου βγαίνουν, άλλα έχω σημειώσει, άλλα... Κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Θα γεμίσουμε το τραπέζι σας. Θέλω να πω κάτι, μια μικρή μόνο παρατήρηση. Αν έχετε την οικονομική άνεση, αν είστε καλά οικονομικά, αν έχετε τη δουλειά σας, αν έχετε όλα τα καλά του Θεού, αποφύγετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό να λάβετε μέρος. Δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο. Αφήστε να το πάρει κάποιος που πραγματικά είναι δύσκολα. Που μπορεί να έχει παιδιά, να έχει οικογένεια και να μην μπορεί. Και να τρώνε μακαρόνια 7 φορές τη βδομάδα. Αφήστε να πάρει αυτό τα κρεατάκια. Δεν το λέω αυτό για κανέναν άλλο διαγωνισμό. Ούτε για το τάμπλετ, ούτε για τα τριήμερα κτλ. Γιατί εκεί δεν είναι τροφή, δεν είναι είδος ανάγκη το τάμπλετ. Η σκούπα, η ηλεκτρική, ούτε το τριήμερο στις θερμές και στο λίθο, το καταλαβαίνετε. Στο συγκεκριμένο είναι θερμή παράκληση. Αν έχετε όλα τα καλά του Θεού, μην τη στερείτε αυτή τη σακούλα κρέατα. Τα κρέατα ενός μήνα. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ο μπάς είναι άνεργος, που η μαμά είναι άρρωστη, που ξέρω εγώ τα παιδιά είναι 3-4, που έχουν καιρό να δουν κρέα στο τραπέζι τους, να κερδίσουν αυτή τη σακούλα. Γιατί ειδικά τώρα που γίνεται χωρίς μήνυμα, μπορεί και ο κάθε φτωχός με ένα απλό σταθερό τηλέφωνο να πάρει και να κληρωθεί. Και να του γεμίσουμε το πιάτο και να μας μακαρίζει και εμάς και τον Μιχάλη που δίνει αυτή τη σακούλα και τον Άγγελο που τη δίνει τις άλλες μέρες. Γι' αυτό θερμή παράκληση το λέω. Αν είστε καλά οικονομικά, αφήστε το αυτό. Μην τη στερείτε από κάποιον που πραγματικά έχει ανάγκη. Έτσι απλά παράκληση. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ ούτε φίλτρα να βάλω, ούτε με το ζόρι. Ούτε να ζητήσω ε9 από αυτό που κερδίζει τη σακούλα. Έτσι νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Θερμή παράκληση. Πάμε σε διάλειμμα. Ζωμού σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μόνο Άσος Κολωνάτος. Όποιος φοβάται. Όποιος λιποψυχεί. Όποιος δεν το πιστεύει. Με γεια του, με χαρά του. Εμείς όχι. Όποιος δίλιασε τώρα. Στην πιο κρίσιμη στιγμή. Όποιος δεν δίνει τώρα το χέρι. Σε αυτό που αγαπά. Να το τραβήξει. Και να ανταποδώσει την αγάπη. Με γεια του, με χαρά του. Εμείς όχι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ένα μεγάλο μπράβο στο μπάσκετ. Κρίμα όμως
και άδικο, διότι μια διαφορά κοντά στους 20 πόντους εξαναμίστηκε έτσι απλά και τελικά είναι μόνο 6 πόντοι. Πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί και μέσα στην Τουρκία να πάρει την πρόκριση. Το πιστεύω ακράδαντα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κληρώνουμε τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το κροπολείο Μιχάλης. Εκλεκτά τα πάντα του. Στον Εύωσμο είναι το κροπολείο, 29, Μενελάου 29. Και ένα σετ περιποίησης προσώπου Φίλιπς από την Electronet. Ο David λέει: καλημέρα Κωστή, για το ρολό στην Τρίπολη που έφαγε στην πλάτη ο πρωτό, που ήταν και κλειστό. Αυτό να πεις, το είπαμε αδερφέ μου, το έχουμε πει. Γι' αυτό δεν έκανε κανένας τίποτα. Και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Τι ψάχνεις να βρεις, αγόρι μου? Τι ψάχνεις? Εδώ τώρα ήταν στημένο όλο αυτό, το καταλάβετε. Ζούμου σου, αδέρφια, εμείς μαζί για μια ζωή. Γεια σου Χάρη, γεια σου Χάρη Κουνατίδη, γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε στις γραμμές 2310-287-8885. Πάμε, καλημέρα. Ναι, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Δεύτερο σερί, ρε φίλε, τι γίνεται? Έλα, αγόρι μου, έλα. Κωνσταντίνε, για, έλα, να αποκτήσει, έλα, για να αποκτήσει νόημα όλος ο αγώνας που θα κάνουμε, ναι, γιατί, ναι, ο αγώνας θα είναι μακρύς, μπορεί να φτάσει και στο ΚΑΣ. Παντού. Πρέπει την Κυριακή, Νίκη, να κερδίσουμε. Ναι, με αυτό. Τέλος. Να μπουν μέσα με καθαρό μυαλό. Είμαστε ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ. Ακριβώς. Και σε παίκτες και σε σύνολο, έτσι, και, έτσι, και σε ουσία. Τρέξ τους. Στέλιο. 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 Τρέξ τους. Σκάς τους το τρέξιμο. Σκάς τους. Σκάς τους στο τρέξιμο, δεν μπορούν αυτοί. Μετά το 55-60 κλατάρουν. Βγάλ τους την γλώσσα έξω. Κάτσε με τον Πανιόνιο με 82-18 με στη Νέα Σμύρνη που ήταν παιδάκια. Ακριβώς. Παίξ τους αθλητικά, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα, και λιώς τους. Εγώ δεν τους δίνω καμία τύχη άμα το παιχνίδι πάει αθλητικά. Τώρα μα φέρει κανένα κοράκι. Κάθε φάση. Όχι, δεν θα περάσει τίποτα. Άστο. Για να μην παιχτεί παιχνίδι. Υποψιάζομαι ότι θα στείλουν τον Κομίνη, τον αγαπημένο τους, αλλά οκ. Πότε θα ξέρουμε τους διαιτητές? Αύριο νομίζω. Αύριο. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, ναι. Εγώ θέλω στην ΠΑΕ, έχουμε τόσο στελέχη και τόσους διαιτητές. Δεν γίνεται, ρε Σαραϊδάρη, εσύ που είσαι τόσα χρόνια διεθνής, να μην μπορείς εκεί την ώρα, δηλαδή όταν δεν δηλώσανε αυτή του προπονητή, όταν δεν κάνα τόσες παρατυπίες, να μείνεις εκεί δίπλα, να τα προλάβουμε από την αρχή αυτά. Ναι. Υποτίθεται έχουμε Μίχελ, έχουμε Σαραϊδάρη, έχουμε τόσους διαιτητές εκεί μέσα, ρε Κωστή. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πού είσαι, Σαραϊδάρη, τόσα λεφτά παίρνεις? Για ποιο λόγο τα παίρνεις αυτά τα λεφτά? Ναι. Εντάξει, ο κάθε ένας, φίλε, θα κρυθεί από τον Ιβάν για το τι προσφέρει, για τη θέση του. Δεν μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μόνο, γενικότερα. Ναι. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία. Γιατί? Πρόσεξε. Γιατί? Γιατί γνωρίζαμε ότι μας περιμένουν και ότι θα μας στήσουν για μία ακόμα φορά. Στο τέλος θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Τι πρόσφερε ο καθένας, πόσο ετοιμασμένος ήταν, με τι όπλα πήγε στη μάχη, πώς προστατευτήκαμε. Μου είπε κάτι επίσης ένας εχθές που με προβλημάτισε. Γιατί, λέει, να μην έχω ένα ψηλό διχτάκι γύρω-γύρω παντού, ναι, ειδικά, ναι, σε τέτοια μάτς, να μην μπορώ να δώσω την αφορμή στον κάθε έναν, είτε είναι ΠΑΟΚ είτε είναι προβοκάτορας, να ρίξει το οτιδήποτε. Το κάνουν πολλές ομάδες και στο Γαύρο το έχουν κάνει. Στο Γαύρο, κατόμοι δεν τους επιδιαιτησία, είχαν όλη την 7 την είχαν λοιπόν, ένα ψηλό διχτάκι, το οποίο δεν εμποδίζει φυσικά να δεις, ναι, το μάτς. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε αυτό το σημείο τόσο πολύ που ούτε καν φαίνεται. Γιατί να μην το βάλω αυτό στα μάτς αυτά που ξέρω ότι θα έρθει ο κάθε περίεργος να με τρυπήσει. Ναι. Ή ο κάθε που μπορεί να είναι χαπακομένος και να μην πάρει χαμπάρι. Τι κάνει? Κατάλαβες? Αυτό με ρώτησε ο φίλος χθες και απ' τη μία είναι σαν να είσαι σε ένα κλουβί. Απ' την άλλη όμως, λέω, προκειμένου να χάνω ένα πρωτάθλημα αφού ξέρω ότι θα με στήσουνε. Τι να πω, τι να πω. Και γιατί να μετράει 30.000 ότι ήταν άψογοι και ένας μπορεί να ήταν λάθος, ανοιχτό χαρτί, οτιδήποτε, άλλος μπορεί να ήταν γεμπαλτός, ναι, ναι, αλλά να μην μετράνε 30.000 και να αυτό μετράει ο ένας για την ομάδα και να αυτό είναι καταδικαστικό. Εγώ το ξαναλέω. Διαφωνώ με αυτούς που αφορίζουν και ρίχνουν κατάρες αυτόν που έριξε το ρολό. Δεν θεωρώ ότι αν ήταν κλειστό το ρολό, ναι. Ναι. Έτσι. Τώρα κάποιοι μου λένε, φαίνεται ένα βιντεάκι που προσπαθεί πραγματικά να το κάνει και αυτά και έτσι και... Ξαναλέω, το ρολό είναι ανοιχτό. Δεν είναι κλειστό. Έχει σημασία. Τώρα, αν τον έβαλε κάποιος, αν είναι στημένος, αν τον πληρώσαν, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Όλα όμως, αρχίσαμε να τα σκεφτόμαστε όλα μετά από αυτό που έγινε. Πάντως, ανοίξα τον ασκού του αιώλου. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα γίνει αυτό που οποιοδήποτε να το κάνει από εδώ και πέρα, γιατί θα υπάρχει διαδικασμένο. Και κάτι ακόμα, δεν γίνεται να μην γίνουμε ποτέ όπως όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό κάποτε να γίνει και εδώ. Έγινε, Στελάρα, σε χαιρετώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί.
Έλα, καλημέρα. Γεια σου, ρε Μένιο. Έλα, αγόρι μου. Εσύ είσαι, έτσι. Έλα, Μένιο, εγώ. Λοιπόν, φίλε, αυτό που συμβαίνει είναι άδικο για τους φιλάθλους. Έχουμε το φαινόμενο, να γράφετε, ρε παιδί μου, ότι ο Αφεντουλίδης το 1964 με γκολ στο τάδε λεπτό χάρισε την νίκη στην ομάδα. Ναι. Για τους φιλάθλους είναι άδικο. Παράδειγμα, μπαίνουν μέσα με την Παρίσι Σεντερμέν. Εκεί είναι δύσκολο, είναι ο λαός, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Μπαίνει η ρευστική δύναμη με τη Βιέννη, με την Αύστρια. Με τη Ραπίτ. Πάλι είναι ο λαός, δεν μπορείς με να τη Ραπίτ, ξεχωρίσεις. Ναι. Αυτά τα μπουμπούκια που οι ήρωες της ομάδας μου, αφού θέλετε να μιλήσω έτσι, οι ήρωες της ομάδας μου που διακόπτει το παιχνίδι, τραβώντας έναν γάιδαρο, έναν καρχαρία μες στο γήπεδο ή 7 κιλά ψάρια, ό,τι είναι. Ξέρουμε σε ποιους αναφέρουμε, έτσι. Και μιλάω ήρεμα ακόμη. Θέλεις τον άλλο τον βλαχάκο, αυτό ήθελα να πω, τον βλάχο ήθελα να πω. Λοιπόν, που αφού ήπια τον καφέ του, λέει τι να το κάνω το τέτοιο, το κυπελάκι, στο σπίτι του ξέρεις, το πετάει στο σαλόνι. Προχώρα, προχώρα, πού θες να καταλήξεις, ναι. Εκεί το ρίγει. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω, πρέπει τα ονόματά τους να δοθούν και να γραφούν στην ιστορία. Τι λες τώρα, συμφωνείς? Για να τους θυμίσουν, ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς τι θέλεις να πεις. Αυτούς να που κάναν τα επεισόδια. Να γραφούν τα ονόματά τους στην ιστορία. Αυτά τα μπουμπούκια. Και πρόκειται με λίγο, ποιος με απειλήσε, Μένιο, ας τον πάω και μην ασχολείσαι. Ποιος ήταν αυτός? Σου είπε κανένας τέτοιο πράγμα? Ναι, αυτό το είπε. Εδώ στον αέρα. Στον αέρα. Θυμάμαι. Ναι, και ξέρεις, εάν πεις ότι δεν το άκουσες, σε απείλησε. Ξέρεις γιατί είμαι επιθετικός σήμερα? Περίμενε, γιατί περίμενε. Τι, κάτσε, καταρχήν λες πολλά πράγματα μαζί. Είπε. Μου είπε να μην ασχολούμαι με την ομάδα. Εντάξει, μου. Αυτό τι είναι, απειλή είναι. Είπε την άποψή του και τι έγινε. Και εσύ το έχεις πει πολλές φορές. Άποψη. Καλά. Εσύ που το είπες σε μένα, φύγε από την ομάδα μου και θα γλιτώσει η ομάδα μου. Okay. Λοιπόν, ανταποδίδεις. Το είπα. Άκουσα δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απειλή αυτό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει και εγώ δεν τον απειλώ. Ωραία. Του λες λοιπόν, εσύ μην ασχολείσαι εσύ με μένα. Ωραία. Λοιπόν, θλίβομαι όταν οι φίλαθλοι μας πηγαίνουν στον πιο αντιπαοξή που υπάρχει. Και ναι, ρε φιλαράκι, ναι, ναι, και ξέρει ποιος είναι ποιοι είναι οι αντιπαοξίδες. Τους ξέρουμε. Αυτοί που το Σαββίδι 5 χρόνια τον ανεβοκατεβάζουν και είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Ναι. Τον ανεβοκατεβάζουν με μεγαλομπακάλι. Μεγαλομπακάλι, δεν είχε δεύτερο σακάκι, χαλίφι. Πολλοί από εμάς ξημεροβραδιάζομαστε εκεί. Okay. Δεν θέλω να συνεχίσω παραπάνω. Σας καλημερίζω. Ήρεμα. Και αν θυμάσαι, όταν πρωτοξεκίνησα, είπα τώρα που θα πάτε επιστεύεσαι στον Ολυμπιακό, προσέξτε μη ζητήσετε τα καλτσόν. Νομίζετε ότι κυβερνάτε τον τόπο. Δεν θα τους περάσει. Και δεν θα με χωνεύει από πολλούς κόσμους. Καλημέρα, όχι, 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 να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Τα νεύρα είναι πάρα πολύ τεταμένα. Σε όλο τον κόσμο. Όλοι μας. Και εμείς που έχουμε μικρόφωνο πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και ισορροπούμε μεταξύ αυτού που θέλουμε να πούμε, μεταξύ αυτού που δεν πρέπει να πούμε, γιατί θα πάμε μέσα. Καλημέρα. Ναι! Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 23-10. Έλα, γόρι μου. Ο Θείος είμαι. Έλα ρε Θείε. Του Βέγκου. Του Βέγκου, το διευκρινίζουμε. Ναι. Ναι. Ένα, αυτό που λες ότι πρέπει χάσανε ποδοσφαιριστές την ηρεμία τους και παίζει ρόλο τους και τα λοιπά που έλεγες πριν. Θα σου πω ότι έχεις δίκιο και η απόδειξη είναι η δηλώση του Μαρινάκη όταν έκλειγε ο καημένος του Μποτή, ναι, ναι, ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορεί το παιδί. Ναι. Απερίσπαστοι. Ναι. Έτσι. Έτσι δεν έλεγε. Ένα. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Αν... Εγώ συγγνώμη, έχω πολύ καιρό να δω έτσι, θα πω συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ακόμα και στις πολύ στραβές μέρες, ακόμα και όταν η ομάδα παρέπε, ήταν φάρος. Μιλάω για τον Λέο Μάτος. Τρόμαξα προχθές. Γιατί, ακόμα το ξαναλέω και στις πολύ στραβές, δεν είναι όλοι χαρακτήρες ίδιοι. Κάποιοι ανέβηκε όλη η ομάδα και ανέβηκαν και αυτοί μαζί της. Ο Μάτος και στις πιο κακές μέρες, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σκύλιαζε. Σκύλιαζε. Προχθές τον είδα άδειο, σαν να μην το πίστευε. Ας το ξεχάσουμε αυτό το μάτς. Την Κυριακή με την ΑΕΚ, κακή με τρέλα παρένθεση και πάθος. Παρένθεση και μόνο. Μην δοθεί συνέχεια. Λοιπόν, αυτό μόνο. Δεν θα δοθεί. Δεύτερον, σου είπα, λέω, ο Μάτος το 83 θα κερδίσουμε ένα 0.
Δεύτερον. Θα αποθεωθείς. Θα σε στείλω ταξίδια, τραπέζια, εισιτήρια, αυτά, γυναίκες, μπαλέτα, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Άμα δικαιωθείς. Θα μου τα δώσω, θα σου κάνω να πεις τη λέξη και θα σου πω αυτό. Ναι. Λοιπόν. Σωστά. Δεύτερον. Πρέπει να κινητοποιηθούμε και να γίνουμε όλοι πιο επιθετικοί. Δηλαδή θέλω να ακούω στα ραδιόφωνα, ρε παιδιά, όλοι να κράζουν τον Κοντονή. Κύριε Κοντονή, τι θα γίνει με τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα? Θα καλέσει τον Μυραλά, τον Μασούτ και τον κύριο Θοδωρή. Ακριβώς. Για να απολογηθούν. Ακριβώς. Για να πρέπει να πάω στον κύριο Τσίπρα και να φωνάζουμε που δεν ακριβώς. Τι έγινε? Δηλαδή, ο κύριος. Να φωνάξουμε λίγο κι εμείς. Έτσι. Ο κύριος Μυραλάς φτύνει τον αντίπαλό του. Ο κύριος Μυραλάς μας δείχνει, τα γεννητικά του όργανα. Ο κύριος Μασούτ θοπεύει. Θοπεύει τα γεννητικά όργανα του αντιπάλου του. Λοιπόν. Λοιπόν. Και ένα τρίτο. Μια ερώτηση. Στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ πες γίνεται η ένσταση και έχω κόσμο και έχω μέσα το λαό και πάω με τέτοιο, με χαρτί κομφετή. Ναι. Κάνω εγώ τώρα μια υπόθεση. Τι να σου πω, αδερφέ. Τι να σου πω. Καταλαβαίνω το ερώτημά σου. Τι θες να σου πω. Και πάει στο μάτι του. Και πέφτει κάτω. Θα πάω μείον τρεις. Ξαναλέω. Πλέον με αυτό που έκαναν, άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου. Μια χαρά. Με αυτό που έκαναν. Που ψήνει το λουκάνικο, αν φύγει λίγη στάχτη και πάει στο μάτι και πέσει κάτω, ναι. Θα διακοπεί. Σωστό. Θέλω να πω ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τους βαθμούς θα τους πάρω πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν έπρεπε, Αλλά αυτό που ήθελαν να καταφέρουν ήταν να μην έχει κόσμο το μάτι με την ΑΕΚ. Γι' αυτό η σπουδή να μην γίνει η αναβολή. Ακριβώς. Γιατί ο Γαύρος το ήξερε ότι το έχει χαμένο, αδερφέ. Το ήξερε. Μα μας κάνουν και πλάκα. Ο Ολυμπιακός λέει να γίνει αναβολή για το χαρτί τη δεύτερη τέτοια του Αρετόπουλου, ναι, για να γίνει, λέει, νέα αναβολή, έστω μία μέρα αν γινόταν αναβολή και πήγαινε πέντε μέρες μετά η Κυριακή παρελθόταν και είχα κόσμο. Ο Γαύρος είπε ναι και μας κάνουν πλάκα γιατί είπε δικαστής όχι, έχετε μισή ώρα, ναι, δηλαδή, μισή ωρίτσα. Δηλαδή μας κάνουν πλάκα, έτσι. Εκεί τη βόλεψε μια χαρά. Και τη στιγμή που η ΑΕΚ ζητούσε αναβολές. Ζητούσαν αναβολές η ΑΕΚ, κατάλαβες. Τώρα παίζουμε. Παίζουμε τη λεμοσύνη του κόσμου. Προσοχή, γιατί αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Προσοχή. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι κανένα... Άντε να μην πω. Λοιπόν. Καλημέρα. Φιλιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Προσθέσεις είναι ονόματα, καλή σου μέρα, γουρμού. Έλα, αγοράκι μου, έλα, σε ακούω. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους παοξίδες όλη την Κυριακή και να μην μας αφήσουν να μπούμε μέσα. Πρέπει να είμαστε απ' έξω και να έχουμε μια φωνή να ακούγεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό πιθανώς να γίνει. Καταρχήν την Κυριακή θα υπάρχει συνάντηση, συλλαλητήριο, μάζοξη στις 2 στην Αριστοτέλους. Ξεκινάμε όλη από εκεί. Θα... Και μετά στο γήπεδο, στο γήπεδο απ' έξω όλοι. Πρέπει να έχει οι ιαχές ΠΑΟΚ να ακούγονται μέσα στο άδειο γήπεδο. Να έχει 30.000 κόσμο απ' έξω. Όλοι εκεί πέρα, παιδιά. Όλοι εκεί πέρα πρέπει να είμαστε. Το χρωστάμε, το χρωστάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι, καλά, έτσι πρέπει να είμαστε εκεί. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Άμα θέλεις βάλουμε στην κλήρωση για τα κρέατα, γιατί έχουμε να δούμε κρέας τα Χριστούγεννα, πενταμελής οικογένεια, με 400 ευρώ ζούμε. Πες Κώστας, μου λίγο. 233. Κώστας, 233. Κώστας, 233. Έγινε, να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Τι. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Μου έχει στείλει μήνυμα τον ΚΑΠ ο Χρήστος από το Ανόβερο. Φυσικά καλά κάνεις. Σελίδα 56. Λέει 56 σελίδα λοιπόν ότι με αφαίρεση 10 βαθμών είναι σελίδα 57 του ΚΑΠ. Λέει λοιπόν με αφαίρεση 10 βαθμών και χρηματική ποινή από 8.000 ως 40.000 ευρώ για τις ΠΑΕ και ως 2.000 ευρώ για τα σωματεία από την ομάδα που θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά την έναρξή του. Σε αυτή την περίπτωση η υπαίτια ομάδα δεν δικαιούται μερίδιο από τις πράξεις του αγώνα, μπουρουμπούρου κτλ. Αν ο αγώνας δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων, δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ξαναλέω, με αφαίρεση 10 βαθμών αν μια ομάδα αποχωρήσει από τον αγώνα. Βλέπετε τι έπρεπε να γίνει. Το πιάνει η κάμερα τον Μπαρμπασάβα να λέει τέλος, φεύγουμε. Ποιο ρώτησες, ποιο σου είπε.
είπε ο διαιτητής, είπε ο γιατρός, είπε κανένας τίποτα. Τίποτα. Αυτό έπρεπε να γίνει. Καμία τιμωρία στον ΠΑΟ, καμία αφαίρεση βαθμών. Στη χειρότερη εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα στα χαρτιά, να ξαναγίνει το παιχνίδι, να έρθουν και να τους αφαλοκόψω, ποδοσφαιρικά πάντα. Αυτό έπρεπε να γίνει. Γελάει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Αλλά πού χάθηκε το υπερηφάνεια και το φιλότιμο και η αξιοπρέπεια για να τη βρείτε εσείς. Πού χάθηκε. Πάμε σε διάλειμμα. Να επενθυμίσω ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα σετ περιποίησης προσώπου από τη Philips δίνουμε σήμερα. Μια σακούλα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο. Και βέβαια, χορηγός πρώτης ώρας είναι το καφεμάγαζο. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr. Καφές εσπρέσο βέντο υπέροχος, μοναδική γεύση και ποικιλία. Και βέβαια, όλα στα όρθια, τα δύο ψητοπολία μας, ένα στη Λεωφόρο Στρατού 18 και ένα στην Κωνσταντινούπολος 37-837-166. Να διαβάσω και το μήνυμα που μου έστειλε ο φίλος μου ο Γιάννος ο Γεωπόνος, από τους πιο μπασκετικούς οπαδούς. Για μια ακόμα φορά ο λαός του ΠΑΟΚ έδειξε την πλάτη του στο μπάσκετ. Δεν έπαιξε ρόλο ούτε ο αντίπαλος, τουρκική ομάδα, ούτε το γεγονός ότι είναι το μόνο τμήμα του συλλόγου που συνεχίζει στην Ευρώπη. Ζήτω ο νέος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ παντού, ζούμου σου. Διάβασε το σε παρακαλώ, φυσικά το διαβάζω. Κρίμα στο μπάσκετ γιατί για πολύ λίγο. Καλημέρα μου λέει η Ντίνα, με πολύ ζούμου σου. Η R3 πρέπει να ευχαριστεί τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ γιατί έκανε μεγάλη εντύπωση και τηλεθέαση. Απέκτησε νόημα η δουλειά τους. Καλημέρα, όντως. Για 2-3 λεπτά, όσο διάβαζε την ανακοίνωση, ο Τάσος Ταμπουλής, εξαιρετικός παρεμπιπτόντος στη δουλειά του, άσχετο με όλα αυτά που λέμε, για τη συνολική στάση της ΕΡΤ, της ΕΡΑ, της ΝΟΒΑ, έχει τρομερά παράπονα ο κόσμος από τη συμπεριφορά των καναλιών. Γι' αυτό λέει, φύγε από όλους, δώσε τα μάτς στο ΕΠΣΙΛΟΝ, έχεις μήπως ανάγκη τα λεφτά από τα τηλεοπτικά, ούτε καμία ανάγκη. Πάρε τα μάτς, βάλτα στο ΕΠΣΙΛΟΝ να τα βλέπει ο κόσμος, κάνε κάτι άλλο πάντως από εκεί, φύγε από εκεί που ανεβοκατέβαζε τα χέρια του, στα μπεγλέρια του, στα όποια τέλος πάντων, ό,τι έχει, ο Μυραλάς και δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Αυτοί που περιγράφανε το παιχνίδι δεν κάνουν τίποτα. Κοκοκό τελείως. Και επαναλαμβάνω, καμία μορφή για τα παιδιά που δουλεύουν ως ρεπόρτερ. Και ο Κωστής ο Μπότσαρης και ο Ευγένης Δαρδαλιάρας, μια καλημέρα έχουμε τα παιδιά, ούτε τα ξέρω, ούτε φίλοι μου, ούτε τίποτα. Καμία μορφή και για τον Γιάννη τον Μπάγκο. Τα παιδιά κάνουν δουλειά τους. Η γραμμή για κάτι δεν βγαίνει από τους ρεπόρτερ, από αυτόν που ξεροσταλιάζει μέσα στο κρύο με το σκούφο τρέμοντας για να πάρει από το κρύο για να πάρει μια δήλωση από τον προπονητή, από τον παίκτη. Το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό. Και αυτό ισχύει παντού. Ισχύει παντού. Ξαναλέω πριν πάω στο διάλειμμα. Εκτυπώνει τις δηλώσεις του Μπακάκη, τις γεμάτες θράσος και σχεδόν απαξίωσης για τον ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε, λέει, εμείς είμαστε καλύτερη ομάδα. Πάμε κύριε, ποιοι βαθμοί τώρα λέει, ποια αφαίρεση. Α, ποια αφαίρεση, έτσι. Δεν έπαιξε ρόλο η αφαίρεση. Πάμε εκεί να πάρουμε το μάσα, φύγουμε, τελειώνουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εκτύπωση σε κάθε διάδρομο. Στα αποδυτήρια, στο εστιατόριο, στις τουαλέτες, στα ντουζ, παντού. Πάνω στα αυτοκίνητά τους, κολλήσεις στον Παπρίζ να το βλέπουν οι παίκτες. Και μπείτε μέσα και δώστε απάντηση σε αυτούς που σας παίρνουν αυτό που σας αξίζει. Βγάλτε την οργή μέσα στο γήπεδο. Με πάθος και τρέλα. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Λαβόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, χορηγός δεύτερης ώρας. Επίσης, καλόε, αλόι με μύρτιλο 23-12-200-500. Και φυσικά, χαλβάς Λουκάς, η παραδοσιακή γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Την έφεραν οι παππούδες και τα εγγόνια, συνεχίζουν και να εξάγουν και σε όλη την κοινωνία, σε όλο τον κόσμο. Αν προλάβω, θα τη διαβάσω την ανακοίνωση, δεν την είδα πουθενά, λέει. Παιδιά, είναι σε όλα τα site, είναι στο zoomusu.gr. Υπάρχει και το ηχητικό, υπάρχει και το τηλεοπτικό από την R3. Αν μας επιτρέψουν οι γραμμές, θα τη διαβάσω, δεν έχω κανένα θέμα. Και εκεί που δεν πρέπει να πούμε κάποιες λεξούλες, γιατί θα πάμε μέσα, θα βρούμε τρόπο. Πάμε να μιλήσετε εσείς, ξαναλέω. Κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Μιχάλης κληρώνουμε σήμερα και ένα σετ περιποίησης προσώπου από τη Philips και την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα σας! Σε εσάς μιλάμε, ναι! Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κάποιος να πει τα δικά μας τα παιδιά ότι τους παίρνουν το ψωμί της οικογένειάς τους. Σωστό. Κλεβούν το ψωμί της οικογένειάς και το μέλλον τους. Έτσι είναι, Αντρέα. Αυτό σημαίνει ότι αν από εδώ δεν πάρουν πρωτάθλημα, άμα εδώ δεν σηκώνουν κούπες, άμα δεν έχουν επιτυχίες,
Αύριο δεν θα έχουν καλές μεταγραφές. Αύριο δεν θα έχουν καλή επαγγελματική πορεία. Γιατί κάποιοι εδώ αποφασίσανε να έχουν αυτή καλή επαγγελματική πορεία. Ναι, να έτσι θελικά. Να πάρουν αυτό που εσένα σου ανήκει, έτσι. Με την όλη σου αγωνιστική συμπεριφορά, έτσι, με την όλη σου παρουσία. Από εσύ είσαι ένας πολύ καλός ραδιοφωνικός παραγωγός και αξίζεις να πας ψηλά. Αν έρθει κάποιος άλλος με ένα πρόστιχο τρόπο. Και μου ρίχνει την κεραία την ώρα που κάνω εκπομπή. Και σου ρίχνει την κεραία. Ναι. Έτσι, ή σου ρίχνει παράστα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν κλέβει το ψωμί του παιδιού σου. 100%. Αυτό δεν σε τρελαίνει. Θα τον τζακίσω, φίλε. Πόλη, φίλε, θα τον τζακίσω. Άμπρα, αυτό πρέπει να κάνω. Πρόσεξε, δεν εννοώ με μπουνιές ή κλωτσιές. Κατάλαβα, ναι, ναι. Δεν εννοώ με βία. Θα τον σβήσω. Μπράβο. Αυτό πρέπει να κάνουμε με την ΑΕΚ την Κυριακή. Αυτό κάνουν τόσα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Είναι το ίδιο σύστημα. Το ίδιο. Οι χθεσινοί κοτσαμπάσιδες είναι οι σημερινοί μαυρογιαλούροι και είναι οι σημερινοί μητροπουλαίοι. Ακριβώς. Αυτοί πίνουν το αίμα Ακριβώς. του λαού με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Στο ποδοσφαιρικό επίπεδο, έτσι. Στο επαγγελματικό επίπεδο, σε άλλο σε επιχειρηματικό, 2-3 οικογένειες. Έτσι, αυτοί είχαν τη Siemens χορηγό, αυτοί έχουν υποθηκευμένα τα γήπεδά τους, μπλεγμένα με τράπεζες κλπ. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το θεματάκι του Καραϊσκάκης. Όπως βλέπει, κουκουλίτσα. Φαντάσου, εδώ, φαντάσου να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο με την Τούμπα και το Σαββίδι. Ακριβώς. Αυτοί τόσα χρόνια, αυτούς πληρώνουμε και αυτούς δουλεύουμε. Για αυτούς δουλεύουμε. Αυτοί, αντί να ενώσουν τη Θεσσαλονίκη με τη Ρόδο και την Αλεξανδρούπολη, τόσα χρόνια αυτοί το μόνο που καταφέραν να ενώσουν τα χθεσινά βιλαέτια των Τούρκων, ως καλοί κοτσαμπάσιδες που ήταν, λοιπόν, τα Πατήσια με τον Μπογιάτη, το Χαϊδάρι και όλα αυτά τα τουρκικά, τα τουρκόφωνα, τις περιοχές που τις κάνανε εκεί πέρα. Έγινε, Ανδρέα. Να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε όλο αυτό που ζούμε, το έλεγα όλο τον καιρό. Όλο αυτό που ζούμε είναι ιστορικό αυτό που. Όλη αυτή η πορεία. Όλα αυτά τα εμπόδια που μπήκαν. Όλο αυτό. Όλο αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Γεια σου, ρε Πανόραμα. Κώστας. Ναι. Πρέπει να θυμηθώ λίγο το τριψήφιο. 2,60. Ωραία, έλα Κώστα μου, σέβαλα. Και αν κληρωθώ στο 5,33 τον Πολύτεχνο. Μια και ομολόγηση καλώς είναι Πολύτεχνο. 2,33. Ο 2,33. Κωστή, εγώ έχω καταλήξει ότι η ομάδα μας είναι μάστιγα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε ως ασθενείς. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτήν την ομάδα, δεν είναι μια απλή ομάδα. Δεν μπορεί με μια ήττα να φύγεις ή με μια νίκη. Μονιά, ναι. Να τα παρατήσεις. Οπότε δεν έχω κουραστεί να ασχολούμαι με αυτούς. Εγώ από την ώρα που μπήκε μέσα ο Πρωτό, ναι. Για δεν θα μακιάψει τα γάντια του κάτω και το παγούρι και έκανε στον κόσμο δεύτερο. Συνέχεια. Συνέχεια. Το πρώτο δεύτερο. Όχι μόνο χειρονομίες αυτά, το Καραπαπά το ίδιο. Μπορεί τελικά και το παιδί που πέταξε το ρολό να μας γλίτωσε από χειρότερα. Γιατί φανήκαν ότι το πηγαίναν αλλού το πράγμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέφτει μπάλα. Δεν υπήρχε. Θα πούμε και θα βουτούσε μέσα ο κόσμος και ακόμα εκεί θα ήμασταν. Μα όταν ο άλλος σου δείχνει να αποκατεβάζει και σου δείχνει τα αυτά του. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να θολώσει εκείνη τη στιγμή. Βέβαια υπάρχει περίπτωση. Και ο πιο υπομονετικός και ο οικογενειάρχης και ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι πραγματικά τον περιμένουν στη γωνία. Μας περίμεναν, γι' αυτό και 30.000 άνθρωποι, φίλε, ήταν υποδειγματικοί. Κατάλαβες, γιατί ξέραμε τι θα γίνουν. Δεν μπορούσαν αλλιώς. Μόνο με μπαμπεσιά. Μόνο έτσι. Το μόνο που ελπίζω είναι ότι βλέπω πολύ ήρεμο το Σαββίδι. Και ξέρεις πριν από μια καταιγίδα. Μεγάλη κουβέντα είπες. Είπες πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούς μόνο πουλιά να πετάνε και ξεκινάει μετά και βρέχει. Μεγάλη κουβέντα είπες. Θα σου πω ένα πράγμα. Μαζί με τον κόσμο, μαζί με την ομάδα, μεταλλάσσεται και μαθαίνει και γίνεται πιο σοφός και πιο όριμος και ο πρόεδρος. Έτσι. Δηλαδή. Τζάπα δεν σε μαθαίνει κανείς. Ακριβώς.
Δεν μπορείς να μάθεις τίποτα η τσάπα, πύρα, για να μάθεις το οτιδήποτε. Η πύρα δεν είναι τσιρότο να στο κολλήσουν το χέρι, στο χέρι και να σου πούνε τώρα έχεις πύρα. Δεν είναι. Πληρώσεις, δεν μαθαίνεις. Δεν την μπαίνεις με χάπι μετά το φαγητό για να πεις τώρα είμαι έμπειρος. Δυστυχώς πρέπει να πονέσεις, πρέπει να μάθεις, πρέπει να καταλάβεις αυτό που εμείς φωνάζαμε, όχι επειδή είμαστε πιο σοφοί από σένα, αλλά επειδή είμαστε εδώ και ζούσαμε όλον αυτόν τον οργανισμό πριν από σένα καθημερινά, ότι δεν κάνεις φιλίες με αυτούς. Μου έκανε εντύπωση τότε, ήμασταν στο screen στον αρένα ήμουνα, που κάποιοι δικοί μας ακροατές πιστοί, καλά ρε Κωστή, τι είναι αυτό που λες, μου κάνανε επίθεση. Επειδή είπα μην κάνεις με τον Αλαφούζο αγκαλίτσες. Θα σε αφαλοκόψει και αυτός και ο άλλος έλεγε όλο αυτό το διάστημα που λέγανε ότι μπράβο κάνει εξυγίανση με το Μελισσανίδη. Με το Μελισσανίδη. Με το Μελισσανίδη και έλεγα όλη τη χρονιά όταν θα τεθεί κοινό σημείο συμφέροντος θα σε θάψει. Είτε εμέσως είτε αμέσως. Αυτό έλεγα παιδιά. Για να κλείσω και να μιλήσω κι άλλοι, αν μπορούμε να βάλουμε γκαζόζα μπαντ Ζαφίρης Μελάς χωρίς εσένα. Ό,τι να βάλουμε, τι να βάλουμε. Γκαζόζα μπαντ με Ζαφίρη Μελά χωρίς εσένα. Έγινε αδερφέ. Έγινε. Άρα, ήδη. Γκαζόζα μπαντ Ζαφίρης Μελάς χωρίς εσένα. Βρες το αδερφέ μου γιατί Ζαφίρης είναι μέσα στους τρεις λατρεμένους μου. Έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο 2310-287-888. Καλείτε και έξω στη γραμματεία μας το ίδιο νούμερο, πολλές γραμμές για μία σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα σημειώνει η Μαριλής τα ονόματά σας και ένα σετ περιποίησης προσώπου, προφανώς οι γυναίκες δεν μπορούν να εκτιμήσουν, δεν ξέρω τι είναι από την αλήθεια εγώ, από τη Philips. Να στείλουμε ένα στον Γκαρθία που του χαλάσαμε το πρόσωπο. Ναι! Καλημέρα, 5-3-4. Έλα ρε Θοδωρή. Λοιπόν, καταρχήν δεν είμαι πολύ τεκνός. Ναι, μπερδεύτηκε. Πήρε ένα παιδί και είπε Κώστας 2.33, γι' αυτό μπερδεύτηκε το παιδί. Ωραία, λοιπόν, εγώ δεν θέλω, μην με βάλεις. Ναι. Λοιπόν, μια αναφορά να κάνω καταγγελία, κάτι που έμαθα εχθές. Τώρα κρίνετε εσείς. Α, το είδα το μήνυμα μου, το έστειλες χθες το βράδυ, κάτω από το ποστάρισμα που έβαλα, ναι. Εμείς έχουμε σύμβαση η εταιρεία μας με την Aegean και κουβαλάμε τους πιλότους. Από Μακεδονία Παλάσσος πάμε αεροδρόμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρα ένα πιλότο χθες και με λέει ο πιλότος, πάω κάκι από τις Σέρες, μένει Αθήνα. Ναι. Με λέει, ο Ολυμπιακός είναι με την Aegean, έχει σύμβαση και ναυλώνει την Aegean για τις μεταφορές. Όπως έχουμε εμείς την Άστρα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει την Aegean. Ναι. Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένο για τον αγώνα, 7.30 με 9.30 ήταν το ματς την Κυριακή. Ναι. Και ήταν προγραμματισμένο το αεροπλάνο να είναι 11 η ώρα έτοιμο να τους πάρει να τους πάει η Αθήνα. Αυτός ήταν ο πιλότος που θα τους πήγαινε η Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, τους πήραν 6 ώρα τηλέφωνο, 9.30 ώρα πριν τον αγώνα και τους λένε το αεροπλάνο να είναι έτοιμο 9.30 ώρα. Άσυχτε. Αντί για 11. Μου το είπε ο πιλότος που τους πήγε η Αθήνα, έτσι. Τώρα, άρα... δεν καταλαβαίνει. Άρα... εντάξει, δεν έχουμε τρόπο να το αποδείξουμε αυτό. Εγώ σε πιστεύω γιατί ξέρω τι παιδί είσαι. 100%. Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να σου πω κάτι. Έχει κανένας, έστω την παραμικρή αμφιβολία, ότι ήρθαν είτε για να μην παίξουν καθόλου, είτε για να σηκωθούν να φύγουν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Καμία. Και δεν το κρατούσα για τον εαυτό μου, Θοδωρή. Το έλεγα και στον αέρα, να ξέρετε. Έλεγα, το νου μας όλοι έρχονται για να μην παίξουν. Λοιπόν. Αυτά γίνονται με πρόγραμμα, ξέρετε. Ήταν 11 η ώρα κανονικά να ναι. περιμένει το αεροπλάνο. Άρα το ήταν προαποφασισμένο. Από το 11 έγινε 9.30. Για ποιο λόγο έγινε 9.30 ακόμα μάλιστα. Ούτε αγώνα δεν θα κάνει. Όχι, ρε, ούτε ντους έχεις κάνει. Λοιπόν. Εντάξει. Τώρα, τι να λέμε άλλο. Εδώ δεν λήφθησαν άλλα πράγματα υπόψη. Αυτό που λες δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Εδώ σηκώθηκε, έφυγε η ομάδα μόνη της αυτή. Ναι. Τον είχαν κλεισμένο το γιατρό έξω 20 λεπτά. Έφυγαν με δικό τους όχημα. Πήγαν σε ιδιωτική κλινική και όχι σε δημόσια. Λάβαν υπόψη τους την άποψη του γιατρού εκεί που λέει ότι δεν έχει τίποτα. Μια αμυχή. Δάγκωνε το χυλάκι του μόνος του. Ο Χιλουδάκης. Θυμηθείτε τι σας λέω σήμερα. Θυμηθείτε τι σας λέω σήμερα, Θοδωρή. Τετάρτη 7 Μαρτίου. Θα αποπεμφθεί, θα απολυθεί από τον Ολυμπιακό συγκεκριμένος προπονητής και τότε θα κελαϊδήσει. Και αυτά που θα πει
θα δικαιώσουν πλήρως όλα αυτά που λέμε αυτό το διάστημα. Βάζω και στοίχημα με όποιον θέλετε ότι αυτόν όχι απλά θα τον διώξουν, θα τον διαπομπεύσουν. Θα φύγει πριν τελείψει η πρωταθλήση. Το πιστεύω κιόλας. Το πιστεύω κιόλας. Έγινε Θοδωρή. Να είσαι καλά. Έχει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλή σου μέρα. Γεια σου Γιώργο μου. Λοιπόν, με καταλεγόμενα του φίλου του 533, αυτά που έμαθε, αν αληθεύουν, άρα ήταν στημένο και ξέρανε ότι κάποια κορδέλα... Όχι, κάτι θα κάνουν. Ότι μπορεί να ήταν ο συγκεκριμένος που θα πετάξει την κορδέλα. Δεν αποκλείεται. Εντάξει. Δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, Γιώργο. Το λέω ξεκάθαρα. Πολλοί τον έχουν ηρωποιήσει. Όχι. Κανένας. Δεν άκουσα κανέναν να τον κάνει ήρωα. Άλλο αυτό που λέμε όλοι, ότι αλλιώς είναι η ανοιχτή κορδέλα, αλλιώς η κλειστή, και άλλο να του πούμε και μπράβο και ότι είναι και ήρωας. Δεν διαφωνώ. Ναι. Ότι η τροχέα της κορδέλας αυτής δεν έχει πέσει ευθεία, έχει πέσει πλάγια. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά και αν το δεις, θα δεις. Δεν έχει πέσει ευθεία. Αλλά δεν νομίζω ότι βρέθηκε έστω και ένας να πει μπράβο ήρωα και τέτοια. Ούτε καν. Και όποιος το είπε είναι ευλακία μεγάλη. Άστο. Λοιπόν, να σε έρθουμε σε αυτή. Το αν είχε εντολή να το κάνει. Το αν πήρε λεφτά για αυτό. Το αν ήταν βαλτός αυτό, όπως καταλαβαίνεις Γιώργο μου. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να. Όταν την πετάς ευθεία, πάντα και εγώ έχω πετάξει και εσύ έχεις πετάξει, την πετάς ευθεία. Δεν την έχεις πετάξει διαγώνια ή πλάγι για την κορδέλα. Θέλω σπάντα. Λοιπόν, έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Γιατί αναφέραν τηλεοράσεις... Συγγνώμη Γιώργο, να πω το εξής. Τώρα μου ειδοποιούν. Από ανατολικά προς δυτικά, στο περιφερειακό, στο ύψος ασβεστοχωρίου, έχει τριπλό τρακάρισμα. Αν πηγαίνετε προς τα εκεί, κόψτε λίγο ταχύτητα, μην έχουμε άλλα πιο πέρα, καραμπόλες. Θύματα να μην υπάρχουν. Ελπίζουμε να μην έχει, δεν ξέρουμε παραπάνω. Αποφύγετε, φύγετε από νωρίτερες εξόδους, από παράδρομους. Βγείτε από νωρίτερα, ξαναλέω, στο ύψος του ασβεστοχωρίου. Πηγαίνοντας δηλαδή για Φίληρο από εκεί. Σε αυτό το ύψος. Ναι, okay. Λοιπόν, γιατί μιλάμε τώρα, για τους κάτω. Εδώ γίνει και το συμβάν με τους δύο στρατιωτικούς αυτούς που έχουν πιάσει εδώ και πόσες μέρες και εξακολουθούν τα κολοκάνελα να βάζουν τουρκικά σύρια. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι κατάδια τεράστια. Δεν περίμενα τώρα αυτό το περιστατικό, το έχω πει πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι είχε ζητήσει κανάλι να παίζει μεταγλωτισμένος ο Σουλεϊμάν, πώς το λέγανε ο μεγάλο... Αυτός να πω μεγαλοπρεπής, πώς το λέγανε. Ένα να βγάλει το μεγαλοπρεπής από το κανάλι. Άκουσε τι είχαν ζητήσει, Γιώργο. Ζήτησε, νομίζω Αντένα, το έδειχνε το Μέγκα, δεν θυμάμαι. Το Μέγκα. Ζήτησε να βγει το μεγαλοπρεπής και να είναι σκέτο Σουλεϊμάν και ζήτησε να είναι μεταγλωτισμένο. Όχι. Αρνήθηκαν. Θα ακούγονται τα τουρκικά μέσα στο σπίτι κανονικά. Γυρίζει τα κανάλια τώρα το βράδυ και βλέπει Power of Love, κάτι περίεργε, να πούμε κάτι τρέσε, να χαμοκοπιούνται. Κάποιοι άλλοι να κυνηγούνται, ok, survivor, ναι, πότισε τον κόσμο. Και τουρκικά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στα κανάλια, ρε παιδιά. Τόσο είτε, πια δηλαδή, τόσο δηλαδή στα γόνατα. Πατριωτικά αν το παίρνανε με το θέμα αυτό που είχε δημιουργηθεί με τα παλικάρια αυτά, έπρεπε να σταματήσουν. Άστο, αδερφέ, πάμε σε άλλη συζήτηση τώρα και δεν θέλω να χαλάσω. Άστο, Γιώργο μου. Πιστεύω ότι και οι ποδοσφαιριστές μας επηρεαστήκαν, διότι... Αγώνε τόσες αγώνες, τόσες καιρό αγωνιζόταν για να φέρουν την ομάδα πρώτη και με τη βλακία ενός ή θελημένα ή μη θελημένα έχουν πάθει και αυτοί ένα σοκ. Ναι. Νομίζω και εγώ επηρεαστήκανε και με τη διακοπή. Όχι, δεν θεωρώ ότι ήταν διακοπή. Αποδείχθηκε στον Πανιόνιο, στο Κύπελλο, ότι δεν ήταν το θέμα ότι δεν έγινε το παιχνίδι. Ήταν το τρύπημα που καταλάβανε ότι γίνεται δικαστικά. Έγινε Γιώργο μου, σε φιλώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Έλα Ορμίλια, έλα εργαλείο. Έλα ρε Ορμίλια. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, πρώτα με βάλεις την κλήρωση, αλλά όχι για κρέας, με βάλεις για γάβρο. Για γάβρο, ε. Όταν κληρώσει γάβρο, στείλε μου κανένα 2 κιλά. Γιατί γάνει. Κατάλαβες τι θα πάθαιναν αν έπαιζαν. Το έχετε καταλάβει. Ναι. Δεν είμαστε ούτε αλαζόνες. Εννοείται. Δεν είμαστε ούτε φαντασμένοι, ούτε τίποτα. Ούτε γεμάτη έπαρση. Θα τους διαλύαμε, φίλε, αν παίζαμε.
Και θα πηγαίναμε αλλιώς στην Τρίπολη. Άλλο μάτς θα ήταν στην Τρίπολη. Καταλάβετε το. Εντάξει, άλλο και εμένα μάτς. Έγινε αφού όλοι το είδανε πρωτό. Αυτά μυραλάδες. Τέλος πάντων. Το θέμα, Κώστα, κοίταξε. Καταρχήν να λέμε το σωστό ότι δεν επιτρέπεται να πέφτει αντικείμενο πέραν από τα κάγκελα. Ας πούμε. Αυτό είναι νόμος. Τώρα πετάχθηκε, βρήκε άλλο σπάτημα. Εντάξει. Ναι. Ξαναλέω, χωρίς να θέλω να αθωώσω τον τύπο που το έκανε. Όχι, εντάξει. Ότι είναι αλλιώς να φεύγει η κορδέλα ανοιχτή. Χιλιάδες κορδέλες σε χιλιάδες γήπεδα του κόσμου φεύγουν ανοιχτές η ταινία. Κοστά, και αλλιώς να ήταν η ταινία χωρίς να την έχεις ανοίξει. Όταν ξέρεις ότι σε κυνηγάνε, μετά σε ένα γαρίφαλο. Και πάει το κοτσανάκι από το γαρίφαλο στο μάτι. Ναι. Τελείωσε, βρήκε τον πελάσο. Δηλαδή, άστο αυτό το θέμα. Κοίταξε. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε εδώ με τα παιδιά παοξίδες, ας πούμε, είναι ότι πάντα λέμε και εμείς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, έτσι, αλλά μάλλον κοιτάμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή πρέπει να δούμε την ουσία, έτσι. Όπως δεν τη βλέπει την ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από την ανίατη ασθένεια, δηλαδή πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και του λέει ο γιατρός, κοίταξε, θες να κάνεις αξιονική μαγνητική, θα έρθεις 6 μήνες, είναι η σειρά σου. Λοιπόν, ο ίδιος ο άρρωστος, έτσι, συνεχίζει μετά από την τη χούντα που είχαμε, ας πούμε, ας πάρουμε εκείνη την εποχή, ναι, πηγαίνει και ψηφίζει τα ίδια κόμματα στον αθλητισμό. Γίνεται το ίδιο πράγμα. Και οι παοξίδες, και εγώ μέσα, έτσι, ψηφίζουμε τα ίδια κόμματα. Δηλαδή, σε μαστιγώνει και τον ψηφίζεις. Ναι. Ποιος θέλει, παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Αφού, έτσι. Μόνο αυτό τους πονάει. Μόνο αυτούς πονάει. Να πάρουμε τα σχολεία, πώς λειτουργούν, όχι, τα νοσοκομεία, γελάω, να πάρουμε το ποδόσφαιρο. Επειδή το πήγες στα πολιτικά. Γελάω, όχι, με όλους αυτούς. Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι όλοι αυτοί που έλεγαν. Ο Τσίπρας σας δίνει το πρωτάθλημα. Ο Τσίπρας θα σας δώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει καλή σχέση. Ποια καλή σχέση? Όταν βγαίνει ο Βασιλιάδης, ο υπουργός, ο υφυπουργός αθλητισμού, και προδικάζει την απόφαση και λέει θα χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα για έναν βλάκα, εσύ έχεις βγάλει απόφαση πριν πει το δικαστήριο. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να προσέξεις τη θέση σου? Δεν είσαι ένας απλός τύπος στο καφενείο που μιλάμε μεταξύ μας και παίζουμε να πούμε κουνκάν? Κωστά, κοίταξε, γενικώς μας δουλεύουν. Εγώ δεν θέλω λόγω τιμής. Παρακαλώ, δηλαδή, πολύ. Δεν είχα, ο Χαλίφης και ο Χαλίφης φαγωθήκανε. Ρε Ντέμι Νικολαίδη, ντροπή ρε Ντέμι. Ντροπή σου. Ο Χαλίφης, πού είσαι τώρα να βγεις να μιλήσεις? Θα βγεις να μιλήσεις τώρα. Εντάξει. Α, καλά. Εντάξει. Ετοιμάζονται για τη γιορτή, άμα τους πάει καλά, αυτό η γιορτή. Ο Χαλίφης. Όχι, όχι, θα βγει τώρα να πει. Ντρέπομαι. Α, ο υπάλληλος του Αλαφούζου, έτσι. Πληρώνεται από τον Αλαφούζου στο ραδιόφωνο που κάνει εκπομπή. Και καλά τα έγραψε χθες ο Φραγκαντώνης. Θα βγει τώρα να πει, ζητώ συγγνώμη, γιατί πάει η ΑΕΚ να πάρει ένα πρωτάθλημα όπως το είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε. Χάρτινο, κύβδηλο, ψεύτικο. Θα βγει. Αν δεν θα βγει, φίλε. Δεν θα βγει ορμήλια. Δεν θα βγει ρεκόρ, αλλά τα ξέρουμε αυτά. Έξι. Το ίδιο δεν γίνεται και εντάξει. Εγώ λόγω τιμής δεν θέλω να το πάω έτσι, πολιτικά έτσι. Αλλά ας πούμε, δεν θα χρειαζόταν, ας πούμε, να βγει και ο κόσμος στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, εάν όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, οι προηγούμενες, γιατί το ίδιο πράγμα κάνανε. Ναι. Αν είχαν λύσει το θέμα. Δηλαδή, γι' αυτό απλώς το παράπονο το δικό μου είναι, εκτός από τα αθλητικά, έπρεπε ο λαός του ΠΑΟΚ να βρει έναν τρόπο να είναι πιο επαναστατικός στο σύστημα γενικώς απέναντι σε όλα τα κόμματα, να το πω έτσι, έτσι για να μην το πάω κομματικά. Ναι. Δηλαδή αφού βλέπεις ότι η Αθήνα από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, δηλαδή εμάς εδώ πάνω τη Μακεδονία μας έχει σαν επαρχία ποδόσφαιρο, υποδομές, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τώρα εγώ αυτό είχα να πω. Έγινε. Αγωνιστικά να ελπίζουμε να κερδίσει η ομάδα μας. Τι ακάμε. Αυτό. Έγινε. Να είσαι γερός. Γεια σου, γεια σου, Ορμήλια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ξαναλέω, κρέατα ενός μήνα κληρώνουμε στις 10 και επίσης ένα σετ περιποίησης προσώπου από τη Philips. Κοντά στα 100 ευρώ η αξία του από την ηλεκτρονέτ που Παπουκίδης Νικολαίδης. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έκανε 85 καλημέρα μέχρι να με φτάσεις. Έλα, έλα. Έκο. Είσαι ο. Τελειώνει την μπαταρία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, στα πολύ γρήγορα. Πριν από πολλούς φίλους που μιλήσανε... Είσαι ο, το όνομά σου. Έλα, Δημήτρη, ναι. Κωνσταντίνο Δημήτρης. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα το ότι αν μου πειράξεις την οικογένεια και αν μου πειράξεις αυτό, εγώ θα θυμώσω. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πνευματικό μου επίπεδο, το διανοητικό μου, η παιδεία μου και μάλιστα και το εκπαιδευτικό μου είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσω να εκφράσω την άποψή μου στο ότι αν μου πειράξεις μία τρίχα από την οικογένειά μου. Πρόσεξε, άλλο οικογένεια και άλλο η δουλειά. Ναι. Και η δουλειά είναι δικό μου παιδί. Αλλά αν μου πειράξεις μία τρίχα από τη δική μου οικογένεια, δεν θα είμαι πολιτισμένος όπως μιλάω τώρα. Γιατί είμαι ένας φιλής προς πολίτης,
Όχι, πρόσεξε με. Θα σε θάψω. Ακριβώς. Ειδικά, ειδικά αν δεν σου έχω πειράξει εγώ πρώτα αυτό το οποίο εσύ... Έτσι. Δηλαδή όχι θα σε θάψω πολιτισμένα. Στην πραγματικότητα δεν θα σε βρούνε. Εντάξει, αυτό είναι για την οικογένειά μου. Ναι. Και τη δουλειά μου πλέον, επειδή είναι η δουλειά και εδώ μιλάμε για, για μια επιχείρηση, έτσι και για οποιαδήποτε επιχείρηση, αν εσύ μου πειράξεις τη δουλειά με μπαμπέσικο τρόπο, εγώ δεν μπορώ να είμαι ο τίμιος που όλοι θα δείχνουν και θα λένε τι καλό παιδί είναι, αλλά την πληρώνει πάντα. Όχι φίλε, θα δημιουργήσω κι εγώ μια κατάσταση στην οποία όταν θα μου φέρεσαι τίμια, επειδή είμαι τίμιος, το έχω μέσα μου, θα σου φέρουμε τίμια. Απλά επειδή είσαι μπαμπέσης, επειδή είσαι αλήτης και επειδή πάντα θα το κάνεις αυτό, δεν θα αλλάξεις ποτέ. Θα πρέπει εγώ να θωρακιστώ. Δεν λέω να γίνω ίδιος με σένα. Αν είμαι στο σκεπτικό σου, δεν ξέρω. Δεν λέω να αδικήσω, λέω να προστατέψω όμως αυτό που έχω. Αυτό. Λέει μου άνθρωπε. Είναι δυνατόν εγώ να έχω μια επιχείρηση, να έχω μια δουλειά, να έχω 6 εκατομμύρια και να μην θέλω να το προστατεύσω. Αν όμως εσύ είσαι ο αλήτης, αν εσύ είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θα μου κάνεις εσαΐ κακό, εγώ θα πρέπει να φροντίσω να σου την κάνω χειρότερα από ό,τι μου την κάνεις εσύ, με οποιοδήποτε τρόπο, μόνο εσένα, όχι τους άλλους, μόνο εσένα. Άρα πρέπει η ομάδα, η αγαπημένη, του ΠΑΟΚ δηλαδή, και δική σου και δική μου και των συνακροατών μου, θα πρέπει να έχει δύο μέτρα. Ένα για αυτούς που είναι μαζί της και ένα για αυτούς, όχι που δεν είναι μαζί της, που τις κάνουν κακό. Που υποσκάπτουν, που προσπαθούν κακό. Με δόλο, με υποχθόνιο τρόπο, με λαμογιά, έτσι, με μπαμπεσιά. Και να κλείσω. Θεωρώ, άποψή μου, δεν τη δέχεσαι, δεν ξέρω αν τη δεχτείς, ο ΠΑΟΚ έχει ανίκανο νομικό τμήμα. Ανίκανο. Είσαι δικηγόρος? Τέχαλον. Δεν είμαι δικηγόρος. Μάλιστα. Αλλά okay. έχω μιλήσει σοβαρά με ανθρώπους οι οποίοι είναι δικηγόροι. Και το αποτέλεσμα της ιστορίας όλης αυτής είναι ότι εγώ, μετά από συζήτηση, εγώ ο Δημήτρης, θεωρώ ότι το τμήμα του ΠΑΟΚ, το νομικό τμήμα, δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να κρίνω. Άλλες φορές μας έχουν σώσει οι νομικοί της ΠΑΕΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις. Σε αυτή εδώ την περίπτωση δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αυτό που κάνουν παραδιοφωνική παραγωγή σε άλλα ραδιόφωνα. Εγώ θα σου πω για τη γενετική. Εγώ θα σου πω για την αστροπυρηνική φυσική. Εγώ θα σου πω για τη νομική. Δεν είμαι νομικός. Δεν είμαι, δεν μπορώ να ξέρω. Φυσικά κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος. Εδώ μπορούσαν αυτό το πράγμα να το αντιστρέψουν. Μπορούσαν αυτό που έγινε την Παρασκευή να το προλάβουν. Μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Μου είπε κάποιος, μπορούσαν, λέει, σε αυτό το μισάωρο να ζητήσουν αλλαγή του δικαστή. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Που το είπαν άνθρωποι που είναι σαν και εμάς. Άσχετοι με τα δικηγορίστικα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχει γραμμή. Έλα τον άνθρωπο, τον αφήσαμε, ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνε, sorry. Έλα αγόρι μου. Αφήσει τελευταία στιγμή. Έλα αδερφέ μου. Έλα, σήμερα που είμαι και ήρεμος. Τους Άγιους Πάντες. Τι να κάνουμε, ηρεμία χρειάζεται. Λοιπόν, η φωνή του προηγούμενου δεν ήταν σαν του Κούγια. Ίδια. Το έγραψα στο χαρτί. Στον Σωτήρη Δασκαλάκη. Ρε φίλε, μπάσκε ήταν. Ρε Κούγια, μπάσκε ήσουν εσύ. Ρε Πολόρια. Αμφιβάλλεις ότι ακούνε. Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκπομπές. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω τώρα να πω. Έτσι. Αλλά υπάρχουν εκπομπές συγκεκριμένες. Κυρίως εκεί που βγαίνει κόσμος πολλής, γιατί σφιγμομετρούν. Λοιπόν, υπάρχουν, μας ακούνε. Και αν δεν μας ακούνε live, μας ακούνε μετά κονσέρβα. Λοιπόν, να είστε βέβαιοι. Λαράκι, πρόσεξε να δεις. Ποιον θεωρούμε τον καλύτερο νομικό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου? Το Λιγκουρέζο, τον Κούγια, όποιον θες πες. Εμένα η καλύτερη άποψη νομικού είναι της Δούκησας. Εντάξει, άκου να σου πω τώρα. Γιατί λένε διάφορα. Ναι. Αυτός φίλε μιλούσε, είχε και, η χρειά της φωνής ήταν όμως. Γι' αυτό το ρώτησαν, είσαι δικηγόρος. Λοιπόν, και δίστασε λίγο να τα απαντήσει. Μπορεί να ήταν και αυτός. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, ρε μεγάλο που ακούς. Άκου να σε πω. Δηλαδή, άμα εσύ ήσουν ο Κούγιας και είχες πίσω τη Λάρισα και πήγαινες αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, θα σε ακούγανε. Σωστό γι' αυτό. Πλάκα κάνεις. Καταρχήν, δεν ζητήσαμε αναβολή εμείς και η δικαστή να είπε όχι. Ναι, ναι. Μισή ωρίτσα. Τι να κάνουν δηλαδή οι νομικοί, τι να κάνουν. Εγώ δεν είμαι νομικό, τι να κάνουν με το ζόρι. Ναι, ναι. Ας σηκωθούν να φύγουνε. Τέλος πάντων, για άλλο που πήγα να πω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει τον πρώτο κύριο Σαββίδης είναι να μην αφήσει την ΕΡΤ να μπει στην Τούμπα την Κυριακή. Πρώτο ναι. Και κύριο.
γιατί επιτέθηκε και μίλησε με προσβλητικό όχι τρόπο μόνο για τους συνδεσμίτες, για όλο τον ΠΑΟΚ. Εμένα με προσβάλλει που δεν αναφέρει, φίλε, ξέρεις κάτι. Με ενόχλησε. Μέσα και κάνανε κατάληψη του ίδιου του στο κτίριο. Ξέρεις τι με ενόχλησε πιο πολύ στην ανακοίνωση της ΕΡΤ? Που δεν αναφέρει καν το όνομα της ομάδας, φίλε. Πλάκα κάνετε αυτό. Τι σου λέω. Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, είναι σαν να λέει ο τάδε δολοφόνος. Ακριβώς, έτσι που δηλαδή βάζει τα αρχικά του ή δεν αναφέρει καν. Δεν αναφέρεις καν το όνομα. Θα υπήρχατε χωρίς τον ΠΑΟΚ. Θα υπήρχατε χωρίς τον ΠΑΟΚ. Θα υπήρχατε. Δεν θα υπήρχατε. Αυτό για τον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω, καμία μορφή στους ρεπόρτερς ή στα παιδιά που δουλεύουν εκεί, στους κάμεραμάν. Έτσι το καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε, Κώστα, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δεν μιλάμε για τα παιδιά που δουλεύουν εκεί για το μεροκάματο, τους ρεπόρτερ, τους εμοντέρ κτλ. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για τα κεφάλια. Έτσι. Για όλους μιλάνε και ας μην την πει. Δεν τη λέω εγώ την ανακοίνωση αυτή. Δεν τη βγάζω. Ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι. Ναι. Μου λες πες το, δεν το λέω εγώ αυτή αυτό. Δεν είπε κάποιος προφορικά. Αυτή δημοσιεύτηκε, είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, Κωνσταντίνε μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κωνστάρα μου, καλημέρα από την ασπρόμαυρη Ολλανδία. Διάδοχος εδώ. Γεια σου, αδερφέ μου, Χάρη. Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πια. Καταλαβαίνω όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που στερούνται και της Ελλάδας, αλλά και της αγαπημένης μας ομάδας. Δεν βλέπω κανέναν Ολυμπιακό, κανέναν ΑΕΚΣΗ, κανέναν και τίποτα. Μόνος μου ήμουνα πάντα, γράφει ο φίλος μου ο Χάρης από την Ολλανδία. Μόνος μου και τίποτα. Μόνος μου ήμουνα πάντα και έτσι πάντα θα είμαι. Στέλνω αυτό το μήνυμα για να ακουστεί στα αυτιά του Προέδρου και όλων, Ιβάν Σαββίδη, παίκτες, προπονητή, δικηγόροι, όλη η οικογένεια. Εγώ θέλω double και το περιμένω όπως το περίμενα και πριν το match με τη Γαβριέλα. Πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Γεια σου, αδερφέ μου, Χάρη στην Ολλανδία. Τα φιλιά μας στον Χρήστο Κολοβό στην Αυστραλία που ακούει. Στα παιδιά στη Στοκχόλμη. Γεια σου, Κούλη, στην Προεδρίνα μας εκεί. Στο Χρήστο, στο Ανόβερο. Στο Λούτιουσα, στην Ιρεμβέργη, στο Σίδνεϊ, στο Κάρντιφ, όπου υπάρχει ακροατής. Σε όλους μας φίλους στο εξωτερικό. Στον Ευθύμη, στο Μάνχαϊμ, στο Γραμματικόπουλο, το Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου. Σε όλα τα παιδιά έξω. Μην ρίχνετε το ηθικό σας. Μην σκύβετε το κεφάλι. Μην λιποψυχείτε. Την Κυριακή παίρνουμε το μάτς. Θα πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Το λέω τώρα που έχει καμφθεί το ηθικό. Πιστέψτε το. Αν πάψουμε να το πιστεύουμε εμείς, αυτό το πράγμα θα το μεταφέρουμε στην ομάδα. Κανένας δεν πάβει να το πιστεύει. Και αύριο το μεσημέρι στην Καμάρα, αύριο το απόγευμα στην Καμάρα, στις 6 θα δοθεί το πρώτο μήνυμα. Σε αυτούς που νομίζουν ότι εξακολουθούμε να είμαστε παθητικοί, όπως γινόταν προηγούμενες χρονιές, και εννοώ διοικητικά, γιατί ο λαός ποτέ δεν έσπισε κεφάλι. Το διευκρινίζω κάθε φορά. Τώρα είμαστε δυνατοί και θα δείτε πόσο δυνατοί είμαστε. Πάμε, ξαναλέω για ακόμα ένα τέταρτο. Τηλεφωνείτε στο 2310-287-888. Κρέατα Μιχάλης, τα κρέατα ενός μήνα θα κερδίσει ένας φίλος μας. Μαριλής, αν ακούς, να πάρουμε τηλέφωνο την κοπέλα που κέρδισε προχθές το τάμπλετ θέλω. Χρωστάμε ένα τηλέφωνο και ένα σετ περιποίησης προσώπου Philips θα κληρώσουμε. Φίλε, στάνταρ ήταν ο Κούγιας, πήρε και δεν είπε ότι είναι αυτός και όταν το ρώτησε λέει αν είναι δικηγόρος, άρχισε λέει να απαντήσει. Στάνταρ λέει ήταν ο Κούγιας και άλλους έχω. Φίλε, ο Κούγιας ήταν στο τηλέφωνο και ντράπηκε να πει το όνομά του. Φίλε, ο Κούγιας ήταν, λέει ο Χρήστος. Αλέξη, εσύ. Χαμός γίνεται. Ναι, γεια σας. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, λοιπόν, για ό,τι θες. Ό,τι θέλεις. Το όνομά σου. Κοίταξε, Χρήστος. Έλα, ρε Χρήστο. Άκου να σου πω. Εγώ είμαι το οξύ μου 75 χρόνια. Πόσο είσαι, πόσο? 75. 75. Άλλα τόσα να ζεις. Άλλα τόσα. Να είσαι καλά και εσύ να χαρίσεις το παιδάκι σου. Δεν ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άκου τώρα να σου πω. Ναι. Έχει κάπου λίγο βάση αυτό που είπε, που λες, όχι ο Κούγιας ή ο νομικός. Είμαστε η μοναδική ομάδα που τιμωρείται και μακάρι να μην φτάσει η έβρεση να γίνει. Σκέψη όμως, φάγαμε 7 αγωνιστικές και είμαστε στα χρονικά, δεν έχει γίνει σε εφετείο να μην μειωθεί η ποινή. Δεν έχει ξαναγίνει γίνει αυτό το πράγμα. Θες να περιμένουμε λίγο. Λες για τις 7 αγωνιστικές. Πρόσεξε, πρόσεξε. Οι 7 αγωνιστικές που φάγαμε, πήγαμε εφετείο και δεν μειώθηκε ούτε μισή. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, παιδί μου. Ναι. 7 αγωνιστικές έπρεπε. Άντε, 2, 3. Να σας πω κάτι, κυρία μου. Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτές οι 7 αγωνιστικές ήταν το κύκνιο άσμα ενός συστήματος το οποίο γκρεμιζόταν. Ναι, ήτανε το πρόβλημα. Το... έκανε, αγάπη μου. Λέω. Αυτές οι 7 αγωνιστικές. Ένα σύστημα το οποίο έφυγε ήταν τα τελευταία που μπορούσε να κάνει εκείνη η ΕΠΟ. Τώρα, ναι, εδώ σε αυτή την περίπτωση. Δεν είπαμε ότι τώρα ανατρέψαμε, δεν συμπάθαμε. Όχι. Όλο τον καιρό λέμε, όσοι νομίζετε
ότι καθάρισε εντελώς το τοπίο πλανάστε πλάνη νικτράν. Το λέμε και από την εκπομπή. Ότι δεν έγιναν, είναι καλύτερα από άλλες χρονιές, αλλά μην τρέφουμε καμία αυταπάτη. Μέχρι τώρα, σκέψου ότι αλλάξανε και την αυτή, βγάλανε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός το έκανε. Σκέψου. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να αλλάξει ο αυτός εκεί τους επικεφαλής, τον αρχηγέντη και τα λοιπά. Κατάλαβες. Και αν θες τη γνώμη μου, επειδή ήταν πολλά τα μάτια μου, εγώ, επειδή όλη την εβδομάδα ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν θέλει να παίξει, το είδαμε όλοι, δεν θέλει να παίξει, πάνω να πάρει το μάσα γαπιά, το απλό πράγμα. Μια φυσούνα αγαπημένα από τα αποδυτήρια, ναι, μέχρι το κησέ τους, βάλε τους μια φυσούνα. Βάλε, έχεις δόξα τους βάλε, βάλε τον καθένα 10 άτομα να το φυλάνε, 20 άτομα είναι 200. Ναι. Βάλε να το φυλάνε, να τον πάνε μέχρι το κησέ. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Για έναν εγκέφαλο, για έναν εγκέφαλο, και λες και εσύ ότι να χαρτί ήταν. Όχι ρε μάνα, ήταν ανάγκη του προπονητή του Ολυμπιακού να το σημαδέψουμε. Για ποιο λόγο? Όταν όλη την εβδομάδα σου δείχνουνε, μας έστειλαν μηνύματα ανεπανάληπτα ότι εμείς πάνε να το πάρουμε, δεν παίζουμε. Πάνε να το πάρουμε το μάτσα χαρτιά. Έχεις ανθρώπους στην Αθήνα, θα σου πούνε ότι όλα τα σπέκια και όλα τα αυτά, και πριν και μετά το μάτσα, λέγανε το αυτό έλεγαν. Το να πάει να παίξει. Ναι, ναι. Το ξέρεις και εσύ αυτό το πράγμα. Με το λέγαμε και εμείς. Αμαρτία δηλαδή να μην προφυλάξουμε τι. Ένα μάτσα που τρέξαμε με 5 κόλ και τώρα θα λέγαμε καβάλα σε 10 άλογα, όχι σε ένα άσπρο. Ναι. Έτσι είναι αγάπη μου, θέλω έτσι να το... Αλλά είναι σοβαρό το ότι εμείς δεν μπορέσαμε να κατεβάσουμε τις 7 αγωνιστικές. Τις 7 αγωνιστικές και κλεισμένο με ρε, τι κάναμε. 2-3, ας έβαζαν 4. Ούτε μία. Δεν έχεις ένα γης αγωνικά. Ψάξω κόστη μου να δεις. Δεν γίνεται μάνα με αυτό το πράγμα. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Αν θες να κάνεις τεστ αυτούς που λένε ότι είναι συντριβανίσκοι και τέτοια και αυτά, πάρε με στο τηλέφωνο, αλλά να μην το πω τώρα, για να σου πω τι τεστ πρέπει να τους κάνεις για να δεις. Επειδή εγώ έπαιξα, είδα εκεί και φόρη και αν είναι, και... Αν είναι όντως συντριβανίσκοι. Δεν ξέρω, όλοι λένε ότι πήγα στο συντριβάνι, είδα το μπάχο στο συντριβάνι. Θέλω μια χάρη από εσάς. Θέλω μια χάρη. Να σου πω ποιο είναι το τεστ. Θέλω μια χάρη από εσάς. Μόλις κλείσετε, να ξαναπάρετε σε αυτό το τηλέφωνο και να αφήσετε το κινητό σας στη γραμματεία, διότι πολύ σύντομα θέλω να κάνω μια εκπομπή με 4-5 συντριβανίσιους. Θέλω να σας ακούσουμε εδώ στο στούντιο θα έρθετε. Και θέλω και το δικό σας. Έχω δει τον ΠΑΟΚ, είπαμε αυτό, και όχι, και ρώτα και κάποιον. Χαμπανίδη, δεν αναφέρει κανένα. Ωραία, ωραία. Τηλεφωνήστε και αφήστε και το κινητό σας έξω. Θερμή παράξη. Να είστε καλά. Μαριλής, η Μαριλής. Μαριλής. Πριν πάω στις γραμμές, να μην ξεχάσω. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου. Σήμερα Τετάρτη, 7 Μαρτίου, στις 3.30 στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Νέα Ευκαρπία. Ο αγώνας διεξάγεται ανάμεσα στις ομάδες των βετεράνων του ΠΑΟΚ και του ΚΕΑΠ, Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για τη λάμψη. Όλα. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ. Αντί να πιείτε ένα καφέ, αυτά τα 5 ευρώ θα πάνε στα παιδάκια, θα πάνε στη λάμψη. Αξίζει πραγματικά. Αξίζει. Τον κόπο. Η Λάμψη που είναι σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. 5 ευρώ είναι. Αντί να πιείτε ένα καφέ. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Άντρε Κωστή. Έλα, έλα, εγώ φταίω. Εγώ. Λέγε, σε ακούω. Σε ακούμε. Έλα, Κωστή. Ναι, ναι, σε ακούμε. Έλα, εσύ μιλάς. Έλα, έλα, έλα. Πρώην απογευματινό. Έλα, απογευματινέ μου, έλα. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το κομμάτι του χαρτιού, το ρολό που πετάχτηκε και γενικότερα για το νομικό επιτελείο του ΠΑΟ κτλ. Ας μου πούν όλοι αυτοί λοιπόν, σε μια σημαδεμένη τράπουλα, όσο καλοί οι χαρτοπαίχτες και να είναι, αν μπορούν να κερδίσουν. Μα γι' αυτό δεν στέκομαι εγώ τόσο πολύ. Είπα, θα ήταν τελείως διαφορετικά, θα συζητούσαμε αν δεν είχε ανοίξει το ρολό χαρτιού. Τώρα να πιάσουμε δηλαδή, και να τον αφανίσουμε αυτό, ναι, εγώ δεν θα το έκανα, φίλε. Δεν θα έριχνε ούτε το ανοιχτό ρολό. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, όλο αυτό ήταν τόσο καλοστημένο, τόσο καλοσχεδιασμένο. Δεν θα ήταν αυτό. Θα βρίσκαν κάτι άλλο, φίλε. Κανένας από εμάς δεν ηρωποιεί αυτόν που πέταξε. Όχι, το βέβαια. Ρολό του χαρτιού. Δεν άκουσα κανέναν να το κάνει. Τόσες μέρες στην εκπομπή. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι πέταξε ένα ρολό χαρτιού όπως και άλλοι 15.000 εκείνη τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, δεν πέταξε ούτε πυρσό, ούτε πέτρα, ούτε αναπτήρα, ούτε τίποτα. Ούτε ένα επικίνδυνο αντικείμενο. Δηλαδή, εντάξει, μερικά πράγματα... Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να τα τσουβαλιάζουμε. Λοιπόν, και ξαναέρχομαι να πω, αν δεν ήταν το ρολό του χαρτιού, να είστε σίγουροι ότι και το μάτι να ξεκινούσε. Στη διάρκεια του παιχνιδιού θα σου νευριάζανε 2-3 παίχτες και τα λοιπά, με τις γνωστές τακτικές, ο διαιτητής να κάνει τα στραβά μάτια στους αντιπάλους που προκαλούν και να βγάζουν κόκκινες κάρτες σε εσάς. Μήπως δεν τα έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά, τα έργα.
Μόνο μια φορά. Ε, τότε... Βιβλίο γράφουμε. Θέλετε να καθίσουμε να συζητήσουμε με τους πιο παλιούς από εμάς. Πολύ πιθανό, μα ποιος ο Αρετόπουλος τώρα. Ο Αρετόπουλος, ξεχνάμε το Μάτσο Καραϊσκάκη, παρόλο που κοίταμε. Τι διατησία έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, και από όλους αυτούς που λένε, να η ΠΑΕ δεν πρόβλεψε, η ΠΑΕ δεν πρόβλεψε, κανένας τον τρόπο, να πάμε εμείς να τους ανοίξουμε τα μάτια αν υπάρχει ένας τρόπος. Τώρα, όταν οι άλλοι έχουν την τράπολα σημαδεμένη. Όπως καταλαβαίνεις, τα νεύρα είναι τσιτωμένα. Όλο, υπάρχει ένταση σε όλους μας. Οι φλέβες είναι πεταμένες. Γιατί? Καταλαβαίνουμε ότι το όλο αυτό στήθηκε περίτεχνα από ένα μηχανισμό που μέσω γήπεδο δεν μπορούσε να μας αντιμετωπίσει. Στήσαν όλο αυτό το έργο, όλη αυτή τη φαρσοκομωδία για να μας πάρουν το πρωτάθλημα από τα χέρια. Λοιπόν, άλλος μπορεί να το αντιμετωπίσει ψύχρεμα, άλλος όχι, αδερφέ. Δεν είμαστε όλοι χαρακτήρες ήδη. Και μέσα σε όλο αυτό, ξέρεις, ψάχνεις να βρεις τι έκανε. Δηλαδή, ο Αρετόπουλος, ο Καραπαπάς, ο Κυρσάβας, η δικαστίνα. Το νοσοκομείο, ο παδός πέταξε το χαρτί, εμείς που δεν βάλαμε αυτό. Δηλαδή ψάχνει ο κόσμος τώρα, πρέπει να βρει μία βαλβίδα αποσυμπίεσης. Ξέρεις ποια είναι αυτή η βαλβίδα αποσυμπίεσης? Νίκη την Κυριακή με την ΑΕΚ, φίλε. Νίκη και όποιος μετά τολμάει, όποιος έχει πραγματικά τα έντερα να έρθει και να μας το πάρει, ενώ θα το έχουμε κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ουε και αλίμονό του, φίλε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Έτσι και πριν κάποια χρόνια είχαν τα έντερα, είχε τα έντερα το ίδιο σύστημα να το κλέψει από την ΑΕΚ. Έτσι και να σου πω κάτι, εγώ δεν στέκομαι σε αυτό το πράγμα. Ναι ρε Χωστή, έχουν τα έντερα να στο κλέψουν. Δηλαδή τι τους εμποδίζει? Ωραία. Δηλαδή, πες μου, άσε με εμένα να το πάρω και μετά συζητάμε. Ναι, φυσικά, μαζί σου αυτό, εννοείται. Έτσι. Τους εμποδίζει κάτι όλους αυτούς εδώ που η τσίπα είναι άγνωστη λέξη για αυτούς. Όχι βέβαια, μα δεν λέω ότι δεν θα το επιχειρήσουν, το κάνουν ήδη. Δεν λέω ότι δεν θα επιχειρήσουν. Άλλο. Εγώ όμως πρέπει να το πάρω. Και δεν φτάνει τίποτα άλλο. Έχεις τώρα και κάτι στο σελίδες που είναι επίσημες στο σελίδες. Έχει ο Φουφουτίδης, όπως η Σπόρ 24 και θα την κατονομάσω, γιατί δεν θα βρίσω στην τελική. Λοιπόν, που να λέει ότι ανησυχούν, λέει, στην ΑΕΚ και ρωτάνε που είναι το 50-50 με τη σκανδαλώδη έβνοια που έχει ο ΠΑΟΚ με τη διατησία. Εντάξει. Προσέχετε τι διαβάζετε, τι ακούτε, όχι, τι βλέπετε. Φυσικά, πρέπει έτσι να διαβάζουμε και την άλλη άποψη, την άλλη πλευρά. Έγινε, αδερφέ. Να ξέρουμε σε τι κάνε επίλογο. Βάλουμε και για την κλήρωση, όχι για τα κρέατα. Πες μου, ναι. 580. Ναι. Τάσος όνομα. Έγινε Τάσο. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Κάερε στα περμητίδο λεβεντάρχε οπλικατόριο. Παύλε μου, που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί, ειδικά τώρα. Έτσι είναι, αγόρι. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα νεκροθάφτη, απ' την Καμάρα ξεκινάει ο πόλεμος που μας ξεκίνησε. Αύριο. Δεν τα έχεις βάλει με το Σαββίδι. Τώρα τα έχεις βάλει και με το λαό του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ακριβώς. Δεν είναι μόνος ο Σαββίδης. Κι ούτε ο λαός σου πάω και είναι μόνος σου. Όλοι μαζί. Έτσι. Θα γίνει όπως στην Αργεντινή και τη Σερβία. Έλα. Τι έγινε? Έλα. Παύλε. Έπεσε. Πάμε επόμενο. Όπως τα λες. Όλοι ενωμένοι περισσότερο από ποτέ τώρα πάμε στον... Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο. Αυτές οι τρεις γραμμές, τέσσερις που υπάρχουν και πρέπει... Πέντε. Έλα. Πάμε. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε τι πρέπει να βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίχτες του ΠΑΟΚ για να ποδοπατήσουν αυτή την ΑΕΚ? Για πες. Κωστή, το μίσος και την οργή που νιώθουν, γιατί το καταλαβαίνω από αυτά που ακούω, ναι, και βλέπω, να το βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, όχι απλώς θα την κερδίσουν, θα την ποδοπατήσουν. Και κάτι ακόμα, ναι, στην Καμάρα αύριο θα είναι η αρχή. Το επόμενο, ακριβώς, θα είναι συλλαλητήριο κάτω στην Αθήνα, να το ξέρεις. Το επόμενο είναι την Κυριακή 2 η ώρα στην Αριστοτέλους. Τώρα, όχι, αύριο Καμάρα, Κυριακή, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Έγινε, τσουκνίδα μου, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ αυτό που θα ήθελα και δεν το έχω δει... Το όνομά σου? Κώστας. Έλα, Κώστα. Αυτό που δεν έχω δει είναι από το κανάλι πλέον που έχει ο μεγαλομέτοχος. Ναι. Κάποιες, ας πούμε, κινήσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ναι. Όπως μια εβδομάδα από την προηγούμενη, 15 μέρες τώρα, έφτιασε ο Μυραλάς, την επανάληψη κάθε λίγο και λιγάκι, όταν σε ένα πεντάλεπτο να έχει αθλητικό κομμάτι, να δείχνει. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο, φτύσανε εκεί. Ναι.
να έχουμε κάμερες στο γήπεδο, που έχουμε κάμερες στο γήπεδο, να δείχνουμε την προκλητικότητα. Αυτά θα τιμωρήσετε, κύριε Δικαστά. Δεν είναι αυτά, κύριε Δικαστά. Όπως αυτοί κάναμε μια συνέχεια εβδομάδα. Συνέχεια. Δείχναν του ο Πέλκας, τα έπιασε ο Πέλκας. Και τα έπιασε για τον. Δεν τα έπιασε για να τα δείξει κάποιον. Δύο αγωνιστικές. Ο Μιραλάς τα πιάνει, ο άλλος του πιάνει τον νου μας. Κάνει εδώ. Ο πρωτόχειρος. Απλά, αν θες την άποψή μου για αυτό που λες, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει μπει σε ρυθμούς full το κανάλι. Έτσι έχω την αίσθηση. Ότι ακόμα ψάχνονται στο πρόγραμμα. Ακόμα. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, αυτό ήταν έκτακτο όμως. Διέκοψε προχθές για να βγει ο Ατρίδης στο δελτίο ειδήσεων. Και ο Κυριάκος, ναι. Κυριάκος βγήκε μήνυμα. Βγήκαν, ναι, ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι σε full ρυθμούς. Τώρα χτίζεται το πρόγραμμα και. Okay. Πρέπει να οργανωθεί λίγο παραπάνω. Πρέπει να αποκτήσουμε και ένα αθλητικό έντυπο δικό του να αποκτήσει, να μπορεί να περνάει. Η Φόρτσα είναι ένα τέτοιο έντυπο, η εφημερία. Εγώ δεν γράφω στη Φόρτσα, έτσι, αλλά έχω να σας πω ότι είναι full υπέρ των συμφερόντων του ΠΑΟΚ, στηρίζει με κάθε δύναμη και τον κόσμο και όλα. Έχω, ναι, να σας το πω αυτό. Πρέπει να φαίνονται όμως πανελλαδικά, παιδιά. Ναι, πηγαίνει και σε άλλα μέρη η Φόρτσα. Ναι, πηγαίνει σε άλλα μέρη. Κάθε μέρα και οι άλλες δύο εφημερίδες. Είναι μια άκρος παοκτσίδικη εφημερίδα. Ναι, στηρίζει με όλο τη το είναι και με καλές πένες, με καλές απόψεις. Είναι μια καλωστημένη εφημερίδα. Έτσι. Καθόλου δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά εγώ λέω σε καθημερινή βάση και ο τρόπος που διαβάζονται οι εφημερίδες και πώς προσπεριμένουν. Για το θα πρέπει να φαίνονται και τα δικά μας. Αυτό δηλαδή. Θέλει να γίνει μια προσπάθεια που πλέον σε πανελλαδική εμβέλεια να φαίνονται, ναι, ναι, και άλλα πράγματα να γίνουν. Επικοινωνιακή σχόλια, καταιγίδα στο ίδιο ύφος όπως κάνουν και αυτοί. Να γίνεται, ναι, εκπομπή κόντρα στην άλλη εκπομπή και να λέει, ναι, αυτό. Και δεύτερον, και παρασκηνιακά. Θα έπρεπε να ήδη να πει, ξέρω εγώ, εκεί που μπορεί να πάρει και να ενοχλήσει. Αυτός εκεί που εμφανίζεται στο εξωκρατικό κανάλι θα πρέπει να μιλάει καλύτερα. Γιατί δεν απευθύνεται από εκεί, εκτός αν θέλεις να τους βρεις μπροστά όλους, ας πούμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Τρεις. Πολύ σύντομα για να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μαριλής, πάρε σε παρακαλώ την κοπέλα που κέρδισε το τάμπλετ προχθές. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, Χρήστο μου. Έλα. Εντάχει, ναι, ναι. Ο προκτό, για να καταλάβουμε επιτέλους να σταματήσουμε να συζητάμε για τη μορφή και το ίδιο το αντικείμενο. Ο προκτό, λοιπόν, αυτός ο υπέροχος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, δέχτηκε ένα κλειστό ρολό στο κεφάλι. Στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη, ναι, ναι, στο βίντεο υπάρχει. Και συνέχισε κλειστό, κλειστό. Κλειστό ρολό, ναι, από πίσω από το πέταλο, το έφαγε στο κεφάλι. Έπεσε κάτω, δεν έγινε τίποτα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Σηκώθηκαν, ναι, σαν κύριοι και έφυγαν και παίξανε κτλ. Και ούτε ο Αστέρας Τρίπολης είχε καμία, ούτε καν τιμωρία. Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Γιατί η κυρία δικαστής, η κυρία Σκολαρίκη, το κύριο Κούγια που πήρε τηλέφωνο, ότι και ο Νίκος νομικός να εκδίκαζε την υπόθεση. Πιστεύεις ήταν ο Αλέξης? Όχι. Έτσι μου αρέσει η χρειά της φωνής του. Φίλε, μου έχει στείλει ο Δημήτρης ο Μπάραδε. Κωστή! Ο Γούγιας λέει, τι διάολο! Αναλαμβάνει. Δεν νομίζω ότι ήταν, αλλά εντάξει. Καλή είναι και η ίντριγκα. Δεν είναι μόνο η χρειά, ήταν και αυτά που έλεγε και ο τρόπος που ανέπτυσε το λόγο, έτσι. Δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει. Τι να πω τώρα. Το θέμα είναι ότι οποιοςδήποτε και να εκδίκασε, όταν βγαίνει, αν διαβάσει κάποιος το σκεπτικό, δεν χρειάζεται να είναι νομικός, αυτοαναιρείται 10 φορές. Ζήτησε συμπληρωματική έκθεση, ενώ μέσω στο σκεπτικό της εκδίκασης λέει ότι το φύλλο αγώνος ήταν ευκρινές και δεν χωρούσε αμφιβολία. 5 ώρες είχε για να το φτιάξει. Άρα για ποιο λόγο ζήτησε συμπληρωματικό, αφού ήταν ευκρινές και ξεκάθαρο και δεν υπήρχε αμφιβολία για το τι συνέβη. Και ούτε ενημέρωσε την ΚΕΔ όσο όφιλε η δικαστήνα. Πρέπει να ενημερώσει την ΚΕΔ και μετά επικοινώνησε κατευθείαν με τον Αρετόπουλο, που σε τρομερό λόγιο ύφος δικαστή τουλάχιστον. Η γραφή είναι, φίλε, νομική Αριστούχου. Μικρός ήταν, είχε σπουδάσει δικηγόρος, τώρα, ναι, 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 ό,τι θέλετε. Πήγαινε συχνά στην έκθεση Θεσσαλονίκης και έμαθε να γράφει έκθεση. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο που είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε κόσμο πίσω από τους πάγκους. Να πούμε, λοιπόν, ότι επειδή υπήρχε σχέδιο για να μην γίνει το μάτς, ο κύριος Εδωρίδης, υπήρχαν 20 και 30 άτομα γύρω από τους πάγκους σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε ρήψη να το πιάσουν. Όχι μόνο με κάμερες, και άνθρωποι που ήταν της ασφαλείας και ζήτησε να απομακρυνθούν όλοι, γιατί φοράνε κουκούλες την ώρα που έπεφτε καταρακτώδης βροχή. Ζήτησε να αδειάσει ο χώρος όλος από πίσω. Κωστή, ό,τι και αν γινόταν, ακόμη και σερβιετάκι αν πετιόταν ή μια καρφίτσα, είχαν σκοπό να μην παίξουν. Οι άνθρωποι είναι κότες, και αντί όλη η Ελλάδα να στυλιτεύει αυτή τη στάση για μια ομάδα η οποία έμαθε
εκτός γηπέδων πάντα να διεκδικεί οτιδήποτε διεκδικεί, καθόμαστε και ψάχνουμε ψηλοστάχυρα. Έγινε Χρήστο, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Έλα, Βασίλη μου, πολύ σύντομα σε παρακαλώ, ναι. Ναι, είμαι πολύ σύντομο. Ναι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα προηγούμενα. Θέλω να πω μόνο για το χτεσινό που είδα την ανακοίνωση της ΕΡΤ και με μεγάλη μου λύπη θα ασχοληθώ για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τρώνε από τον ιδρώτα του Κοσμάκη, όμως θα πρέπει να μάθουν και να σέβονται το λαό. Δηλαδή, όσο αυτοί δεν μας σέβονται, από εδώ και πέρα θα πρέπει να μας φοβούνται. Γιατί το λέω αυτό, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση, λες και απευθύνονται για ένα λαό που είναι κάτω στην Ζάμπια, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ για την ΕΡΤ, όσο για τους βουλευτές της Μακεδονίας θέλω να πάρουν κάποια θέση, τους βουλευτές της Βόρειας Ελλάδος... Έγινε, Βασίλη. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Δώσε μου, Σωτήρη, δύο νούμερα. Μαριλής, φέρε μου σε παρακαλώ τη λίστα. Δεν το σηκώνει η κοπέλα. Δεν έχει σήμα. Θέλω να τη βρούμε αυτή που κέρδισε το τάμπλετ, γιατί είναι μεγάλο το δώρο. Έγινε πουλάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δώσε μου λίγο ρε Σωτήρη δύο νούμερα. Από το 1 μέχρι το 70, μέχρι το 82. Το 1, ναι. Και το 79. Λοιπόν, το 1. Κερδίζει το σετ για το πρόσωπο. Ο Καραβασλής Δημήτρης σε 682. Το σετ περιποίησης προσώπου από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Καραβασλής Δημήτρης σε 682. Και... τα κρέατα ενός μήνα κερδίζει ο Μαλιάτος Ηλίας σε 9-11. Μαλιάτος Ηλίας σε 9-11. Αυτή είναι. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις 705-750 τη Λιβεριά. Καλόε, μπείτε στο καλόε.gr να ενημερωθείτε 23-12-200-500. Αλόι με μύρτιλο, ευεργετική για τον οργανισμό. Και φυσικά Χαλβάς Λουκάς, μην ξεχνάτε, Σχολείο Οδηγών Χριστοδούλου, 23-10-51-23-58, εκπαιδεύεστε για εκπαιδευτής οδηγών με συμμετοχή 15 ευρώ το μάθημα, παράσεις εξετάσεων 70-51-23-58, Λαγκαδά 102. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο. Ζω μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Bye, 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 bye!